είναι προ-Παρασκευή. Καλημέρα! Έτσι σε θέλω, ανεβασμένη. Εγώ είμαι κάθε μέρα, για μου, τι πω εσύ να μου καθένα στο Σαββατοκύριακο να ανεβεί. Καλημέρα, κόσμε. Σήμερα είναι Πέμπτη και είναι η μέρα τη Αριστονίκη. Και είναι από τι αγαπημένε μα μέρε. Ναι, μα αρέσει. Πλησιάζουμε και τέλο του μήνα τώρα. Κοίτα να δει, παιδί μου, πέρασε πάλι. Να πληρωθούμε, δεν το σκέφτεσαι. Γι' αυτό σκέφτομαι, είναι πολλά που σκέφτομαι τώρα για το Σαββατοκύριακο. Α, να πω τώρα να μην ξεχάσω. Τι? Σήμερα είναι η τελευταία παράσταση στην Πάφο, στο Μαρκίδιο Θέατρο τη Κυπριακή Κομμωδία Η Όρνηθε στο Αριστοφάνη. Πολύ γέλιο. Αυτέ πήγε. Πήγε, πε μου. Πολύ γέλιο. Πε μου. Πάρα πολύ καλό. Άρεσε σου, ναι. Εφήρθηκε έτσι σου. Σίγουρα. Σε κάποια σημεία, ναι. Αξίζει να το δείτε πραγματικά. Είναι η κυπριακή κομμωδία που παρουσιάζει ο Θείας ως Ανεμόνα. Είναι σήμερα τελευταία παράσταση στο Μαρκίδιο. Φίλοι, συμπολίτες, παφίτες, πιένετε, δεν θα το μετανιώσετε. Θα φερθείτε που τα γέννη. Σίγουρα γελάστε. Είναι έτσι η τονοτική παράσταση. Ναι. Καταλάβαστε όλα. Δεν τα κατάλαβα όλα, αλλά τα. Εξηγούσα σου. Μου εξηγούσε εκπέντια κάποια πράγματα. Ωστόσο, αυτά που καταλάβαινε, ναι. Είναι η πραγματικότητα. Άμα αν πήρε ο Καλαμαράτσο και γέλαζε με αυτή την ηθογραφία του Κουκίδη, δεν θα γελάσουν οι Κυπρέοι. Λοιπόν, γελάει, δεν μου θυμίζει τώρα. Είσαι ωραίε κοινέ, ρε. Είχε τον άλλο που πήγαινε στο μπαλκόνι, ο άλλο που έκανε μετάνιε όταν ήρθε ο υπουργό. Είχε πολύ γέλιο. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι πολύ συζητημένο, αλλά δεν το έχουμε ξεκάθαρο μέσα στο μυαλό μας. Γιατί έχουμε μάθει να παπαγαλίζουμε ή να πιπιλούμε κάποιες λέξεις χωρίς να συνειδητοποιούμε τι πραγματικά είναι. Σήμερα ζητήσαμε από την Αριστονίκη να μας εξηγήσει τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε μόνοι μας σε καμία περίπτωση. Όχι, ρε. Αυτό χρειάζεται να το κάνει ένας ψυχολόγος σχολικής και εξελιχτικής κατεύθυνσης, που είναι η Αριστονίκη μεταξύ άλλων. Μεταξύ άλλων. Έχει διάφορα στο οποία είναι. Για όσους με ρωτάτε, ναι, βλέπει και ενήλικες, γιατί έχει και μάστερ στη συμβουλευτική. Βλέπει και παιδιά, γιατί το διδακτορικό της και ένα-δυο από τις μεταπτυχιακές ειδικεύσεις έχουν να κάνουν με τα παιδιά. Λοιπόν, πες στον κόσμο πώς μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο, γιατί λοιπόν, έχει πάρα πολύ σημασία. Δείτε το, ειδικά όσοι έχετε στην οικογένεια παιδιά που τώρα θα πάνε σχολείο, που είναι στις πρώτες τάξεις του σχολείου, η πρόληψη παίζει πάρα πολύ σοβαρό ρόλο. Η έγκαιρη διάγνωση, η πρόληψη και η σωστή στήριξη των παιδιών. Ώστε να γίνει δουλειά για να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Ναι. Ναι. Το τηλέφωνο. Λοιπόν, τηλέφωνο 2258-888, το βλέπετε εκεί στην άκρη στην οθόνη σας. Το email της Θέκλα, thekla.petrito.gr, η σελίδα μας στο Facebook, Θέκλα μιλάμε ανοιχτά. Που η Θεκλού εδώ έχει πρόσβαση έχει στο ανοιχτό Messenger. Το messenger στη, έχω ανοιχτό το Messenger στη ώρα της σελίδας. Γι' αυτό τη βλέπετε με το κινητό. Δεν πειράζει, μάνα μου, έμαθε με ο κόσμος. Εμένα να με θάψω. Δεν το λέω για κακό. Να με θάψω με έναν κινητό έτσι. Με στο φέρετρο έτσι. Τώρα, δεν ξέρω τι μοντέλο θα έχει. Θες να πεις, αν πάρω από τα γονίδια μου, ξέρεις, μια γιαγιά πέθανε 96 και άλλη 89. Αν πάρω από τα γονίδια μου και πεθάνω, άτε πες να κάνω λίγο σκόντο στα 90. Είμαι γέννημα του 1975. Αν πεθάνω το 2065, τι κινητά θα υπάρχουν το 2065? Το μόνο σίγουρο είναι και τότε θα χτυπάνε τα διάφανα. Θα διάφανα, φαντάζομαι. Δεν θα είναι έτσι. Ναι, και θα είμαι στο φέρετρο με το κινητό. Και όλος θα σου στέλνει μήνυμα, σίγουρα. Σίγουρα θα σου στέλνει μήνυμα. Ναι, κυρία Θέκλα, γεια σας. Μπορεί να πω και στο 100, το 2075 τι κινητά θα έχουν. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τι θα δούμε. Γιατί σήμερα έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Εντάξει, θα φέρει την Αριστονίκη σε δύσκολη θέση. Φέρτη, αλλά φέρτη, γιατί είμαι όλα καλά προετοιμασμένη. Ενώ η Φημέντη φέρνει. Σίγουρα είναι προετοιμασμένη. Κάμε ό,τι ερωτήσεις έχεις να κάνεις και ξέρει τα. Γιατί ρε παιδιά, κάνε μας κάτι ερωτήσεις. Μα κάτι ερωτήσεις ειλικρινά, πώς τις σκέφτεται. Η μάνα σου εκλέγηκε. Αχ, δεν ξέρω τώρα να δούμε τι να γίνει την Κυριακή. Κάτι. Α, έχουμε. Έχει δεύτερη καταμέτρηση στο χωριό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα δούμε και επιστρέφουμε μαζί με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου να μιλήσουμε ανοιχτά και εξειδικευμένα και με πολλές λεπτομέρειες για τις μαθησιακές δυσκολίες στα παιδιά. Σε λίγο μιλάμε ανοιχτά για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Οι μαθησιακές δυσκολίες απασχολούν ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Τι είναι όμως οι μαθησιακές δυσκολίες? Πόσο συχνές είναι? Ποια είναι τα αίτια των μαθησιακών δυσκολιών και πώς μπορεί να διαγνωστεί ένα παιδί με μαθησιακή δυσκολία? Ας μιλήσουμε ανοιχτά. Καλώς όρισες, επιστήμον. Καλώς σας βρήκα.
Τι θα κάναμε σήμερα χωρίς εσένα, παιδί. Δεν ξέρω τι θα κάναμε. Ποιος θα μάθαινε ποιον και τι, τίποτα. Σίγουρα δεν θα κάναμε αυτό το θέμα. Ναι. Σε καμία περίπτωση. Θα κάναμε κάτι άλλο πιο light. Ξέρεις, από τον πρόλογο που έκανε, συνειδητοποίησα ότι όντως ο όρος μαθησιακές δυσκολίες χρησιμοποιείται λίγο καραμελίτσα. Το ακούς από εδώ, από εκεί, χωρίς εν τέλει να ξέρεις τι σημαίνει, και εγώ παραδέχομαι ότι δεν γνωρίζω ακριβώς τι σημαίνει, αλλά μάλλον θέλει να χαρακτηρίσει την όποια δυσκολία έχει κάποιο παιδάκι στο να μάθει, στο να κάτσει να διαβάσει, στο να δεν ξέρω να συναστραφεί με τα υπόλοιπα παιδάκια. Κάτι τέτοιο φαντάζομαι. Αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ είναι ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην pop κουλτούρα, δεν ξέρω τι γίνεται με τον επιστημονικό κόσμο, χρησιμοποιείται ο όρος learning difficulties, μαθησιακές δυσκολίες, για να παρουσιάσει άτομα τα οποία έχουν μειωμένο νοητικό δυναμικό, κάτι το οποίο δεν έρχεται, δεν συμφωνεί με την επιστημονική έννοια του όρου. Ναι, ακριβώς. Έβλεπα μια σειρά από το Channel 4 που έχει τίτλο Undateables, The Undateables, mm-hmm. που ήταν παιδιά τα οποία είχαν σύνδρομο Down, αυτισμό, διάφορες άλλες διαγνώσεις, τα οποία λόγω αυτού είχαν και χαμηλό δίχτυ νοημοσύνης, και τους, το έλεγε με ευγένεια people with learning difficulties, αλλά το οποίο νομίζω δεν χρησιμοποιείται επιστημονικά. Όχι, θα πούμε τώρα περιορισμό, ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί, γενικά είναι ένα θέμα το οποίο όντως είναι πολύ συζητημένο, ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι γύρω από αυτό το θέμα, γιατί ακριβώς υπάρχουν και πάρα πολλές ειδικότητες που ασχολούνται με τις μαθησιακές δυσκολίες. Mm-hmm. Σήμερα θα προσεγγίσουμε το θέμα από την οπτική της ψυχολογίας, και μαθησιακές δυσκολίες να πούμε ότι είναι ένας πολύ γενικευμένος όρος με πάρα πολλά προβλήματα ετερογενή που δεν μοιάζει το ένα με το άλλο πολλές φορές, και αφορά στην ουσία τη λειτουργία της μάθησης, ό,τι έχει να κάνει με την ομιλία, τη γραφή, την ανάγνωση αλλά και την κατανόηση των μαθηματικών, όπου τα περισσότερα υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες. Η μία είναι τα εγγενή προβλήματα, δηλαδή τα προβλήματα που φέρουν τα παιδιά μαζί τους. Mm-hmm. Και η άλλη είναι η ομάδα των παιδιών που έχουν δημιουργηθεί προβλήματα μάθησης, είτε γιατί έχουν μεγαλώσει σε ένα αποστερημένο από ερεθίσματα περιβάλλον, είτε γιατί δεν έτυχαν της κατάλληλης εκπαίδευσης, είτε γιατί είχαν λυπεί, ας το πούμε, φίτηση σε κάποιο σχολείο, οπότε δημιουργήθηκαν μαθησιακού τύπου δυσκολίες, ακριβώς γιατί υπήρχαν αυτά τα ερεθίσματα από το περιβάλλον. Αριστοντή μου, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι, παρακαλώ. Ίσως ακουστεί αφελές, αλλά αν θυμηθώ τον εαυτό μου στο σχολείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, αν θέλεις, τέλος πάντων. Σίγουρα σε κάποια μαθήματα μπορούσα να είμαι καλός, ήμουνα καλός γιατί μου άρεσαν, δεν ξέρω εγώ γιατί, και σε κάποια δεν ήμουνα. Αυτό σημαίνει, μπορεί να κρύβει από πίσω κάποια μαθησιακή δυσκολία. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, γιατί θεωρώ ότι όλοι μας, όταν περάσαμε από το σχολείο και όλα τα παιδάκια περνάνε τώρα από το σχολείο, μπορεί να έχουν μια κλίση, ας πούμε, προς συγκεκριμένα μαθήματα, παρότι σε κάποια άλλα. Δεν μιλάμε για το μαθησιακή δυσκολία συνιστάται όταν το παιδί δεν μπορεί να κάνει λειτουργικά πράγματα, δηλαδή δεν έχει τις κατάλληλες γνωστικές δυνάμεις να ανταποκριθεί. Ας πούμε, στην δυσαριθμισία δεν μπορεί να ανταποκριθεί καθότι δυσκολεύεται να αναγνωρίσει πολλές φορές τα σύμβολα, την κωδικοποίηση, να προβεί στις πράξεις, να κατανοήσει το τι κάνει κάθε πράξη ξεχωριστά. Στη δυσλεξία δεν μπορεί, συγχύζεται τα γράμματα, τα δυσύλλαβα κτλ. Στη δυσορθογραφία δεν μπορεί να αναγνωρίσει μια λέξη είτε όταν την ακούει είτε όταν την γράφει πώς γράφεται. Δηλαδή βασικές δεξιότητες γνωστικού τύπου δεν μπορεί να κατανοήσει ένα παιδί που λέμε ότι έχει μαθησιακές δυσκολίες, τα οποία έχουμε και είναι, όπως είπαμε, η μεγάλη ομάδα είναι οι εγγενείς, δηλαδή που τα φέρει κανείς μαζί του, και από εκεί και πέρα υπάρχουν τα ήπια προβλήματα και τα πιο σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, παιδάκια τα οποία μπορούν ως ένα βαθμό και να είναι πιο εύκολα εκπαιδεύσιμα και άλλα που είναι πολύ πιο δύσκολα εκπαιδεύσιμα. Να πούμε ότι αυτή η ομάδα, η μεγάλη ομάδα των μαθησιακών δυσκολιών, δέχεται συμπτωματικού τύπου θεραπεία. Δηλαδή, δεν μπορούμε να γιατρέψουμε την αιτία που προκαλεί η μαθησιακή δυσκολία, κατόπιν ακόμη δεν την ξέρουμε πολλές φορές. Λέμε ότι είναι εγγενής, αλλά δεν μπορούμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες για την κάθε ειδική κατηγορία μαθησιακής δυσκολίας, άλλα τόσα εγχειρίδια, άλλα τόσα συγγράμματα, άλλα τόσες επιστημονικές θεωρίες. Λένε
πολλά πράγματα, ωστόσο δεν μπορούμε να κάνουμε θεραπεία στην αιτία του γεγονότος ότι έχουμε μαθησιακές δυσκολίες. Να το δουλέψετε όμως μπορείτε. Ναι. Μπορούμε συμπτωματικά, δηλαδή το σύμπτωμα, αυτό που βγάζει το παιδί στην τάξη, να το παλέψουμε και βλέπουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Να πούμε ότι σήμερα ναι μεν θα αναφερθούμε σε όσο το δυνατό περισσότερου τύπου μαθησιακές δυσκολίες, αλλά δεν θα εστιαστούμε συγκεκριμένα σε κάποια, γιατί υπάρχει άπειρη βιβλιογραφία για αυτό το θέμα. Ας πούμε, για τη δυσλεξία δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση βιβλιογραφία και πόσα πράγματα μπορεί κανείς να πει. Δεν φτάνουν ούτε χίλιες εκπομπές να την αναλύσουμε. Άρα δεν θα αναλύσουμε, έτσι για να μην να προλάβω αν θέλεις τα πράγματα, δεν θα αναλύσουμε συγκεκριμένα μία μαθησιακή δυσκολία, θα αναφερθούμε γενικά. Και αυτό που αν θέλεις θέλω να σταλεί το μήνυμα είναι ότι τι μπορούν να κάνουν και οι εκπαιδευτικοί που μας ακούνε για να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά και οι γονείς που είναι καλό να έχουν μια ενημέρωση γύρω από το θέμα, αλλά και όλος ο υπόλοιπος κόσμος ο οποίος ακούει αυτή την καραμέλα και δεν ξέρει τι ακριβώς είναι και πολλές φορές πιέζουμε τα παιδιά για πράγματα που τα ίδια δεν μπορούν να ανταποκριθούν λόγω δυσκολιών που φέρουν μαζί τους. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα να γνωρίζουμε τις δυνατότητες που έχει το παιδί μας. Πάρα πολύ σημαντικό. Ούτως ώστε να μην έχουμε προσδοκίες μη ρεαλιστικές, οι οποίες να ταλαιπωρούν συναισθηματικά και ψυχικά πρωτίστως το παιδί, να χαλούν την καλή διάθεση στο σπίτι και να δημιουργείται και ένα έξτρα πρόβλημα. Δηλαδή δεν φτάνει που υπάρχει μαθησιακή δυσκολία αυτή καθεαυτή, υπάρχει και το θέμα κατά κάποιον τρόπο του bullying που μπορεί να κάνουν ήδη οι γονείς προς το παιδί. Σωστή. διάβαζε, ενώ δεν είναι κάτι που με το διάβαζα μπορεί να λυθεί. Θέλεις να μας πεις για τα early signs, τα πρόωρα σημάδια που μπορεί να δούμε σε ένα παιδί που να μας ανησυχήσουν και να ξεκινήσουμε ίσως από την ηλικία που πάει νήπια το παιδί, πάει ναι. Στα προδημοτική, στην Ελλάδα πώς λέγεται το προδημοτική, νήπια. Ναι, στην Κύπρο, η τελευταία χρονιά στο νηπιαγωγείο πριν από το δημοτικό λέγεται προδημοτική σχολή. Okay. Γι' αυτό. Νήπια. Δηλαδή εμείς έχουμε στην Κύπρο παιδικό σταθμό, βρεφικό σταθμό θα πάει το παιδί σε νηπιαγωγείο από βρέφους, παιδικό σταθμό. Και μετά έχουμε προδημοτική, που είναι ο προπαρασκευαστικός χρόνος για το δημοτικό σχολείο. Mm-hmm. Και υπάρχουν δημόσιες προδημοτικές σχολές σε όλη την Κύπρο. Είναι δημόσιες οι προδημοτικές σχολές. Okay. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να πάει το παιδί του σε μια ιδιωτική προδημοτική σχολή. Όμως η πλειονότητα των παιδιών στην Κύπρο πάνε σε δημόσιες προδημοτικές σχολές. Άρα από την προδημοτική ξεκινάμε, από τα νήπια. Λοιπόν, να πούμε ότι στην προδημοτική κάνουμε το λεγόμενο και έχουμε το λεγόμενο τεστ σχολικής ετοιμότητας. Άρα υπάρχει ειδικό τεστ, όχι μόνο ένα, αρκετά, τα οποία μπορούν να χορηγούν πιστοποιημένοι εκπαιδευτές που έχουν και την κατάλληλη εκπαίδευση αλλά και την άδεια χορήγησης του συγκεκριμένου τεστ στα παιδιά, όπου βλέπουμε αν το παιδί μας είναι έτοιμο γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά και έχει τη λεγόμενη σχολική ωριμότητα για να μεταβεί στο δημοτικό σχολείο. Mm-hmm. Αυτό το τεστ είναι καλό να το κάνουν οι γονείς όλοι για να προλαβαίνουμε προβλήματα τα οποία τυχόν μπορούν να συμβούν στο δημοτικό σχολείο, που από εκεί και πέρα είναι πολύ δύσκολο, πολύ πιο δύσκολο από ότι στο νηπιαγωγείο να αντιμετωπιστούν. Και μιλάω πιο πολύ για την ωριμότητα του παιδιού. Το τεστ σχολικής ωριμότητας υπάρχει μεταγλωτισμένο και προσαρμοσμένο στην ελληνική γλώσσα? Υπάρχει σταθμισμένο στα ελληνικά. Όχι στα ελληνικά, στην ελληνική δεν γλώσσα. Υπάρχει αυτό σε ρώτησε. Στην Κύπρο σταθμισμένο, σε κυπριακό δείγμα. Υπάρχει και σε ελληνικό δείγμα. Τι ειδικοί συνήθως είναι διαπιστευμένοι για να κάνουν αυτό το τεστ? Ψυχολόγοι, για παράδειγμα. Ψυχολόγοι, μπορεί και λογοθεραπευτές και ειδικοί παιδαγωγοί και κάποιοι εργοθεραπευτές και υπάρχουν και παιδίατροι. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια βάση από κάτω η οποία τους βοηθάει να αντιληφθούν βασικές έννοιες και καταστάσεις και από εκεί και πέρα έχουν τύχη της κατάλληλης εκπαίδευσης, έχουν πάει σε σεμινάρια ειδικά που κάνουν για να μάθουν το συγκεκριμένο τεστ και έχουν την εμπειρία να χορηγούν το συγκεκριμένο τεστ και επίσης έχουν και την άδεια χορήγηση του συγκεκριμένου τεστ. Άρα προσπαθούμε να εμπιστευόμαστε ανθρώπους οι οποίοι έχουν την εμπειρία και τη γνώση για να κάνουν σωστά τη χορήγηση ενός τεστ και την άδεια φυσικά. Λοιπόν, για να γίνει ένα τεστ χρειάζεται πάρα πολύ κόπος.
πολύ καιρό χρειάζεται για να σταθμιστεί, να γίνει σωστή διαδικασία, η ψυχομετρική κτλ. Κάποιος που κάνει αυτή τη δουλειά έχει ολόκληρη ομάδα από πίσω του, δεν είναι εύκολη υπόθεση, οπότε δεν μπορεί ο καθένας, ο οποίος μπορεί να ξέρει πέντε πράγματα, να πάρει ένα τεστ και να το χορηγεί, χωρίς να γνωρίζει από πίσω όλη τη φιλοσοφία αυτού του πράγματος και χωρίς να ξέρει την πραγματική χρησιμότητα του τεστ. Τέλειο, δεν θα είναι και αληθές το αποτέλεσμα Ακριβώς. που θα βγάλει. Αυτό το τεστ. Είναι και ενδεικτικά. Υπάρχουν τεστ τα οποία είναι ανιχνευτικά, δηλαδή μας δίνουν μια πρώτη εικόνα του τι μπορεί να συμβεί, χωρίς να σημαίνει ότι αυτή είναι και η όντως η εικόνα που υπάρχει, και υπάρχουν και τα τεστ τα οποία είναι διαγνωστικά. Για να είναι ένα τεστ διαγνωστικό, σημαίνει ότι έχει από πίσω του πάρα πολλή δουλειά, πολύ περισσότερη από ότι το ανιχνευτικό, και επίσης λαμβάνει υπόψη και πάρα πολλά άλλα πράγματα εκτός από την ψυχομέτρηση του ίδιου του παιδιού. Λαμβάνει και το ιστορικό, λαμβάνει υπόψη και πάρα πολλά άλλα πράγματα από την επίδοση του παιδιού και την παρουσία του στην τάξη και όλα αυτά. Γι' αυτό, όταν γράφουμε διάγνωση, σημαίνει ότι είναι πολύ πιο εμπεριστατωμένη, αν θέλεις, η δουλειά που έχει γίνει, και είναι διαφορετικό από το να λέμε ανίχνευση. Στην προδημοτική, δηλαδή στα νήπια, δεν κάνουμε διάγνωση, κάνουμε ανίχνευση. Υπάρχουν πάρα πολλά τεστ και πάρα πολλά ανιχνευτικού τύπου τεστ, τα οποία βρίσκουν θέματα που έχουν τα παιδάκια από την προδημοτική. Δηλαδή, ένα παιδάκι π.χ. με δυσκολία στο λόγο, είτε στην έκφραση, είτε γενικότερα στην παραγωγή του λόγου, μπορεί να δείξει κάποια σημάδια από την προδημοτική, 5 με 6 δηλαδή, εκείνη το ηλικιακό φάσμα, και υπάρχουν ειδικά τεστ για αυτό το λόγο. Αυτά τα ειδικά τεστ, αν κατάλαβα καλά, γίνονται ιδιωτικά ή τα παρέχει και το Υπουργείο? Έχει τεστ τα οποία τα έχει και το Υπουργείο. Έχει τεστ που δεν τα έχει το Υπουργείο και που τα έχουν οι Είναι όμως κανόνας όλα τα παιδιά στην προδημοτική να περνούν στα νήπια, να περνούν από αυτά τα τεστ, ή μόνο εάν ένας εκπαιδευτικός της προδημοτικής εκπαίδευσης του κλάδου των νηπιαγωγών, ένας νηπιαγωγός εντοπίσει ότι υπάρχει μια δυσκολία για ένα παιδί και ζητήσει να έρθει? Φαντάζομαι είναι η υπηρεσία των εκπαιδευτικών ψυχολόγων του Υπουργείου Υγείας που έρχεται. Ναι, ακριβώς. Γίνεται σε όλα τα παιδιά το τεστ ετοιμότητας ή μόνο στα παιδιά εκείνα που μπορεί να εντοπίσουν οι εκπαιδευτικοί της προδημοτικής εκπαίδευσης? Δεν γίνεται σε όλα, εξ όσο γνωρίζω. Ήταν πολύ καλό να γίνεται σε όλα. Ήταν πολύ καλή ιδέα να γίνονται σε όλα τα παιδιά. Εξαιρετική ιδέα. Αν κάποιο παιδί λόγω ανοριμότητας, γιατί κάποια παιδάκια αργούν να οριμάσουν, χρειάζονται περισσότερο χρόνο στην προδημοτική προκειμένου να αντιληφθούν, να κατανοήσουν και να, σαν παιδιά, να είναι πιο έτοιμα να πάνε στο δημοτικό, είναι προτιμότερο να μείνουν δεύτερη χρονιά στην προδημοτική παρά να πάνε στο δημοτικό και να ξεκινήσουν τα θέματα και να αναγκαστούν είτε να κάνουν πολύ, πολύ δύσκολα μένουν παιδιά στην ίδια τάξη, πάρα πολύ δύσκολα. Συνήθως γίνεται αυτό όταν είναι πολύ ελλιπής η φοίτηση ή όταν υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Αλλά θα ήταν προτιμότερο, αν υπήρχαν αυτά τα προβλήματα και μπορούμε να τα βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά να λύσουν όσα μπορούν να λύσουν, μέσω αυτού του τεστ να κάνανε το τεστ, να φαινόταν η δυσκολία τους, που είναι έτσι μια σειρά από πράγματα που κανείς πρέπει να δει για να δει αν το παιδί είναι έτοιμο για να πάει στο δημοτικό, ούτως ώστε να προληφθούν τα προβλήματα και να πάει στο δημοτικό πιο έτοιμο. Έρχεται εδώ μια ερώτηση από έναν τηλεθεατή. Όταν δεν το αναγνωρίζουν οι γονείς ή δεν το αποδέχονται, ενώ ο εκπαιδευτικός κάνει διάγνωση για το παιδί και οι γονείς είναι κλειστοί, τι γίνεται σε τέτοια περίπτωση ή το ανάποδο? Δηλαδή ρωτάνε αν ο εκπαιδευτικός είναι υποψιασμένος και πει στους γονείς: έχω τη γνώμη ότι το παιδί πρέπει να αξιολογηθεί για να δούμε αν υπάρχει κάποια μαθησιακή δυσκολία. Και ο γονιός είναι αρνητικός και λέει: όχι, εμένα το παιδί μου είναι μια χαρά. Ή αν οι γονείς λένε στον εκπαιδευτικό: παρατηρούμε στο παιδί μας κάποια ανησυχητικά σημάδια, και ο εκπαιδευτικός λέει: όχι, είναι μια χαρά. Λοιπόν, να πούμε ότι δεν μπορεί ο εκπαιδευτικός να κάνει διάγνωση εκτός αν είναι ειδικός παιδαγωγός, ειδικός εκπαιδευτικός. Να βοηθήσει όπως μπορεί, ναι. Μπορεί να τα αναγνωρίσει τα σημάδια και είναι καλό να μπορεί να αναγνωρίζει τα σημάδια και να μπορεί να τα διαχειρίζεται στην εκπαιδευτική του διαδικασία μέσω μιας διαφοροποιημένης διδασκαλίας που μπορεί να κάνει, καθότι έχει γνώση του πώς μπορεί να μάθει ένα παιδί που ενδεχομένως να έχει μια συγκεκριμένου τύπου ή μια, τέλος πάντων, μια μαθησιακή δυσκολία. Ο εκπαιδευτικός
συμβουλεύεται την ομάδα των άλλων εκπαιδευτικών ή και την διεύθυνση και κατόπιν καλεί τον γονέα όπου το παροτρύνει αν θέλει να ψάξει το τι συμβαίνει στο παιδί του. Αν ο γονέας όμως δεν θέλει και δεν υπογράφει να έρθει το κλιμάκιο από το Υπουργείο Παιδείας των ειδικών ψυχολόγων και των διαφόρων άλλων ειδικότητων που έχει μέσα για να γίνει η αξιολόγηση του παιδιού, το σχολείο νομίζω ότι έχει δεμένα τα χέρια του και δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, μια άλλη τηλεθεατρία ρωτάει. Λόγω της αυξημένης ύλης στο γυμνάσιο, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες δεν έχουν κάποια ελαφρυντικά στις εξετάσεις σε σχέση με τα άλλα παιδιά. Παρακαλώ, σχολιάστε και ποιοι τρόποι υπάρχουν για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Τώρα, φυσικά, μιλάμε για παιδιά που είναι στο γυμνάσιο. Ενώ έχουμε ξεκινήσει την εισαγωγή του θέματος μιλώντας από πριν καν μπαν στο δημοτικό, θα ήθελες να κάνεις ένα σύντομο σχόλιο εδώ. Για το αν υπάρχει κάποια πρόνοια ή θα ήταν καλό να υπήρχε κάποια πρόνοια. Είναι τηλεθέατρο, πήρε τηλέφωνο που το ρωτάει. Δεν θα σε διέκοπτα τη ροή, απλώς για να το ξεχάσω. Λοιπόν, να πω ότι δεν υπάρχουν πολλά πράγματα στο γυμνάσιο και στο λύκειο, δυστυχώς. Πολύ δυστυχώς. Γιατί ένα παιδί που έχει μαθησιακές δυσκολίες δεν σταματάνε στην πόρτα του γυμνασίου. Εντείνονται, μη σας πω. Και η δυσκολία που έχει ένας γονέας, το οποίο το παιδί του πάει στο γυμνάσιο, είναι ότι πια δεν έχει να κάνει με ένα δάσκαλο ή με τρεις-τέσσερις δασκάλους που τώρα το έχουν αλλάξει και κάνουν. Δεν κάνει μόνο μία δασκάλα, ένα δάσκαλο στο δημοτικό, αλλά βάζουν και άλλους για να μάθουν τα παιδιά στο διαφορετικό τύπο διδασκαλίας. Ωστόσο, δεν ομοιάζει. Είναι μία προσομοίωση του γυμνασίου. Δεν είναι ακριβώς όπως το γυμνάσιο που έχουμε 12 διαφορετικούς ανθρώπους που είναι εξειδικευμένοι σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας, το οποίο γνωρίζουν και διδάσκουν. Και πρέπει κανείς να πηγαίνει να βλέπει τον καθένα και να του εξηγά ότι το παιδί του έχει αυτή τη δυσκολία και πώς μπορεί να τον βοηθήσει. Και οι περισσότεροι, λυπάμαι που θα το πω, δεν είναι και τόσο πολύ βοηθητικοί. Το μαρτυρώ αυτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να λέω την αλήθεια έτσι όπως τη βιώνω και όπως τη βλέπω στην καθημερινότητά μου μέσα από τη δουλειά μου. Γι' αυτό και πάρα πολλοί γονείς δυσκολεύονται πολύ όταν τα παιδιά τους πηγαίνουν στο γυμνάσιο, γιατί δεν μπορούν να συνεννοηθούν με όλους αυτούς τους διαφορετικούς καθηγητές. Δεν είναι όλοι, αλλά οι περισσότεροι νομίζω ότι είναι δύσκολοι. Η ειδική εκπαίδευση δεν επεκτείνεται και στη μέση εκπαίδευση. Υπάρχει παιδιά που είναι της στήριξης, πηγαίνουν στα βασικά μαθήματα, τα εξεταζόμενα. Δεν είναι ειδική εκπαίδευση αυτό. Όχι, δεν είναι. Η ειδική εκπαίδευση είναι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης, εντάξει, είτε δάσκαλοι, είτε φιλόλογοι, είτε μαθηματικοί, οι οποίοι έχουν κάνει μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης, οι οποίοι να κάνουν συγκεκριμένο στοχευμένο μάθημα σε παιδιά με συγκεκριμένες, αξιολογημένες, διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες. Τώρα αυτό το στήριξη, δηλαδή έρχονται και πιάνουν από την τάξη, είναι όλη η τάξη εκεί, 20-25 παιδιά, 30 πόσα είναι, και ξέρει όλη η τάξη ότι ο Γιαννάκης, ο Κωστάκης, η Μαρία, λέω τυχαία ονόματα, θα φύγει από το μάθημα και θα πάει μαζί με τον εκπαιδευτικό για στήριξη, το οποίο αντιλαμβάνεστε είναι και ένα στιγματισμό για τα παιδιά. Και άμα σκεφτούμε και πόσο σκληρά είναι τα παιδιά στην εφηβεία, στο να κριτικάρουν ένα τον άλλο. Και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διδάσκουν τη στήριξη, δεν είναι ειδικοί εκπαιδευτικοί. Εξ όσου γνωρίζω τουλάχιστον. Κανείς, ας πούμε, κάποιος για να θεωρείται ειδικός στο αντικείμενό του, θα πρέπει να κάνει πρώτα, αν είναι φιλόλογος, να κάνει τα 4 χρόνια για να γίνει φιλόλογος και κατόπιν να κάνει μετεκπαίδευση, μεταπτυχιακό, στην ειδική εκπαίδευση και να γίνει ειδικός στο πώς να διδάσκει τα νέα ελληνικά, την αρχαία, τι άλλα διδάσκουν, ιστορία κτλ. Σε παιδάκια που έχουν θέμα δυσλεξίας, δυσαναγνωσίας, δυσαρθογραφίας και διαφόρων άλλων άλλου τύπου δυσκολιών μάθησης. Αυτός είναι για μένα ειδικός εκπαιδευτικός και αν δεν, μπορεί να κάνει σεμινάρια ειδικού τύπου για να μάθει πώς να κάνει διαφοροποιημένη διδασκαλία μέσα στην ίδια τάξη, μειχτού τύπου τάξη, δηλαδή που υπάρχουν παιδάκια μέτριας απόδοσης, υψηλής απόδοσης, χαμηλής επίδοσης, με μαθησιακές δυσκολίες κτλ. Πώς να κάνει διαφοροποιημένη διδασκαλία και να βοηθάει το κάθε παιδί ανάλογα με την ανάγκη του. Πού μπορεί να κάνει τέτοια σεμινάρια? Υπάρχουν σεμινάρια
τουλάχιστον στο εξωτερικό υπάρχουν κατά κόρον. Σε διάφορα συνέδρια που γίνονται, τουλάχιστον στο δικό μας κλάδο, υπάρχουν ειδικά εργαστήρια που μπορεί κανείς, παρακολουθώντας το συνέδριο, να πληρώσει ένα έξτρα ποσό και να πάει σε αυτό το ειδικό εργαστήριο, όπου καθηγητές πανεπιστημίου διδάσκουν αυτά τα πράγματα. Και υπάρχουν, τουλάχιστον στα ελληνικά πανεπιστήμια, πάρα πολύ συχνά γίνονται σεμινάρια τέτοιου τύπου. Στην Κύπρο, ξέρεις που μπορεί κάποιος εκπαιδευτικός να πάει να κάνει σεμινάρια για να μάθει πράγματα, για να ενημερωθεί, για να εκπαιδευτεί? Υπάρχουν τέτοια σεμινάρια. Ένα θα κάνω και εγώ το καλοκαίρι. Α. Που αυτό θα αφορά αυτό ακριβώς το πράγμα. Να κάνεις σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, για ενημέρωση και εξειδίκευση στις πανησιακές δυσκολίες. Ναι, ναι. Σε τι εκπαιδευτικούς θα απευθύνεσαι, όλον το βαθμίδο? Όλον το βαθμίδο. Πού είναι να το κάνεις? Στην Καλαβασό. Α, ξέρεις ότι... Ξέρεις ότι η κουμέρα μου είναι κουμπάρα μέρες του Νίκη, παντρευτήκα. Έτυχε να παντρευτώ το Σεπτέμβριο και μας πάντρεψε, λοιπόν. Ζήλεψε μου μας με την καλή εννοία, γιατί υπάρχει και η καλή ζήλια και η κακή ζήλια. Από εσάς, από ποιον? Γιατί εμείς τα Σαββατοκύριακα πάμε και μένουμε σε ένα χωριό, σε ένα πετρόχτιστο σπίτι αρχαίο. Με την καλή εννοία ζήλεψε και η κουμπάρα μας και βρήκε ένα πολύ ωραίο παλιό πετρόχτιστο σπίτι στην Καλαβασό, που είναι μεταξύ Λεμεσού και Λευκοσίας, είναι ιδανική η τοποθεσία, και έχει φτιάξει ήδη ένα πανέμορφο γραφείο εκεί. Και έχει προγραμματίσει την πορεία της ώστε να μετακομίσει εκεί. Για να μπορεί να έρχεται και στη Λευκοσία πιο εύκολα σε εμάς και να μπορεί οποιοδήποτε να τη βρίσκει είτε από Λεμεσό είτε από Λευκοσία, γιατί η κοπέλα γυρώντα 17 κομμάτια. Εντάξει, θύμωσα. Πάντως είναι κάπου στη μέση. Λά σου πω, πίεσα κι εγώ λίγο. Έβαλα κι εγώ το λιθαράκι μου. Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι, αρχαίο κλπ. Ψηλά τα βάνια και αυτά. Εκεί, στο γραφείο που έχεις εκεί, εκεί θα τα κάνεις. Ναι, εκεί θα τα κάνω. Και άρα μπορεί κάποιος να έχει εύκολη πρόσβαση και από Λάρνακα και από Λευκοσία και από Λεμεσό και ακόμη και από την Πάφα, πιο κοντά να πας Καλαβασό παρά να πας Λευκοσία. Ναι. Και πότε θα γίνουν αυτά? Θα ξεκινήσουμε 21 Ιουνίου. 21 Ιουνίου. Και θα τελειώσουμε μέχρι τις 19 Ιουνίου. Θα είναι καθημερινές? Όχι, θα είναι Παρασκευή πρωινά. Παρασκευή πρωινά. Και θα είναι κάθε εβδομάδα δηλαδή? Ναι, κάθε εβδομάδα. Μάλιστα. Και θα πληρώσει κάποιος για να έρθει? Ναι, έχει κόστος. Μπορεί κανείς να ρωτήσει. Να μην τα λέμε τώρα. Για πληροφορίες στην δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου. Έρχεται ένα μήνυμα που λέει: πότε πρέπει να γίνονται τα διαγνωστικά τεστ? Γνωρίζω περιστατικά που η διευθύντρια θυμήθηκε να προτείνει τον Μάη σε γονείς να μην πάνε τα παιδιά δημοτικό, γιατί ήταν ανώριμα δήθεν. Ο λόγος ήταν γιατί οι γραφές ήταν λίγες και το σχολείο θα έχανε τάξη αν έλειπε ένα παιδί. Σαφές ότι χρόνος για παιδοψυχολόγο δεν υπήρχε, αφού τα σχολεία έκλεινα. Κάτω από την πίεση του διευθυντή, τα παιδιά έμειναν ξανά προδημοτικοί. Ο εντοπισμός δεν θα έπρεπε να γίνεται τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα? Ναι. Εγώ αυτό λέω, προτείνω πάντα λίγο μετά τα Χριστούγεννα να γίνεται η αξιολόγηση του παιδιού, ούτως ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος μέχρι και το τέλος της χρονιάς για ενδεχομένως για επιδιορθωτικές κινήσεις, είτε στη διδασκαλία ακόμα και, του νηπιαγωγείου, είτε και τέλος πάντων πρόσθετη βοήθεια που μπορεί να έχει το παιδί, ούτως ώστε μετά να γίνει μία δεύτερη, αν θέλεις, μικρή αξιολόγηση για λίγο πριν τον, λίγο μετά το Πάσχα, για να δούμε πώς πάει. Δηλαδή να υπάρχει ένα μεσοδιάστημα. Η κυρία που γράφει το mail υποθέτει ότι ο λόγος που άφησαν τα παιδιά στην ίδια τάξη ήταν για να μην κοπεί η τάξη. Δηλαδή αυτό το πρόβλημα υπάρχει τώρα στα σχολεία στη Γαλλία, για παράδειγμα, στα χωριά που δίνουν κίνητρα, λέει κάποια χωριά στη Γαλλία, δίνουν κίνητρα ώστε να μετακομίσουν οικογένειες με παιδιά σε εκείνο το χωριό για να μην κλείσουν οι τάξεις των σχολείων. Γιατί από ένα αριθμό και την ήταν και η φάση που έγραψα 15 πρόβατα. Δεν το σε αυτό. Σε ένα χωριό έτσι σωρά. Σε ένα χωριό στη Γαλλία το έκανα για διαμαρτυρία, ενέγραψα στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου 15 πρόβατα. Πριν κάνα δύο εβδομάδες το διαβάσαμε. Ναι. Για να παραμείνει, γελάτε. Για να παραμείνει ανοιχτό το σχολείο. Τώρα εδώ θέλω να σου διαβάσω κάτι που έχει γράψει ένας κύριος, ο οποίος νομίζω ότι είναι εκπαιδευτικός, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Ναι, λέει. Δεν αφιέρωσες αρκετό χρόνο για να μάθεις βασικές δεξιότητες του παιδί σου και τώρα είναι τούβλο? Τα διαβάζω όπως τα έγραψε το Λυθιά της, δεν τα υιοθετώ, ε. Περνά το παιδί σου 15 ώρες την ημέρα μπροστά από οθόνες και τώρα έχει δυσκολία συγκέντρωση στο σχολείο? Είναι αδύνατο στα μαθήματα το παιδί σου και δεν μπορεί να το δεχτεί ο εγωισμός σου? Δεν έχει πρόβλημα. Έχει μαθησιακές δυσκολίες, φταίει το σύμπαν.
Είναι ένα προβοκατόρικο μήνυμα που ήρθε τώρα στη σελίδα. Δεν το υιοθετώ. Σχολιάστε. Τι να σχολιάσουμε. Νομίζω καλύτερα να το αφήσουμε σχολιάστο. Όχι, να το σχολιάσουμε αυτό το πράγμα, να σου πω γιατί. Να σου πω γιατί. Γιατί χρειάζεται να σεβόμαστε πρώτα απ' όλα ότι υπάρχουν κάποιες επιστήμες. Η επιστήμη της ψυχολογίας και δι σε εξελιχτική σχολική ψυχολογία είναι έγκυρη επιστήμη. Όχι ότι οι υπόλοιπες δεν είναι, αλλά θέλω να σου πω ότι ειδικά στον τομέα της σχολικής εξελιχτικής ψυχολογίας και ειδικά στον τομέα της έρευνας γύρω από τις μαθησιακές δυσκολίες και έρευνας η οποία πάει πάρα πολύ βαθιά και ασχολούνται και οι νευροεπιστήμες μέσα, δεν μπορούμε να την υποτιμούμε ούτε την επιστήμη, ούτε τις διαγνώσεις που κάνουν επιστήμονες, οι οποίοι είναι μορφωμένοι, έχουν σπουδάσει στον τομέα αυτό, έχουν εξειδικευτεί, έχουν πιστοποιηθεί ώστε να κάνουν αυτά τα τεστ. Δεν μπορούμε να το υποτιμούμε. Τώρα, αν ο καθένας από μόνος του δίνει διάγνωση στο παιδί του ή λέει κάτι, είναι άλλη κουβέντα. Ναι. Όμως αυτό το μήνυμα ήταν πάρα πολύ μειωτικό και για την επιστήμη και για τους επιστήμονες, αλλά και για τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είχαν την τύχη να γεννηθούν με έναν DNA πιο ταιριαστό με το παρόν εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή, να λέμε αυτά τα πράγματα. Η λέξη τούβλο για μένα είναι πάρα πολύ βαρύς χαρακτηρισμός, εξαιρετικά βαρύς χαρακτηρισμός. Δεν μας τιμά καθόλου να υποτιμούμε την ευφυΐα των ανθρώπων, καθόλου. Δηλαδή, είναι σαν να λες, πω, αυτός έχει μαύρα μάτια. Για τον υποτιμάς, γιατί γεννήθηκε με DNA και έχει μαύρα μάτια. Να διακόψω λίγο να πω κάτι. Τα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες δεν έχουν πρόβλημα νοητικό. IQ δηλαδή. Δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα. Είναι μύθος αυτό το πράγμα. Είναι τούβλα, λέει. Τα παιδιά, αυτά τα παιδιά που έχουν νοητικό πρόβλημα δεν ανήκουν στη μεγάλη κατηγορία των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Ανήκουν σε άλλου τύπου κατηγορίες. Εντάξει. Λοιπόν, αν είναι εκπαιδευτικός, λυπάμαι. Δεν ξέρω αν είναι, υποθέτω. Αν είναι εκπαιδευτικός, πάρα πολύ λυπάμαι. Αν δεν είναι εκπαιδευτικός, ίσως να ανήκει και αυτό στην μεγάλη κατηγορία του ξερολισμού που είπαμε σε προηγούμενη εκπομπή. Παρεξήγησες με και ακούω μουρμουρά τώρα, ακούω μουρμούραν τώρα από τη γυναίκα μου. Δεν απορρίπτω τη διάγνωση μαθησιακό. Σου φτιάξαμε τη μέρα, φίλε. Παρεξήγησες με και ακούω μουρμούρα τώρα από τη γυναίκα μου. Δεν απορρίπτω τη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών. Απλά δείχνω την ευκολία με την οποία καταλήγουν οι γονείς της μαθησιακής δυσκολίας από μόνοι τους. Παναγία μου, δεν σου ξαναστέλνω τίποτε. Bye! Ω, είμαι με παρέτηση τσουσού. Γιατί στέλνεις ωραία πράγματα. Εντάξει, ξεκαθάρισε ο φίλος ότι μιλούσε για το να λένε οι γονείς από μόνοι τους, χωρίς διάγνωση. Δώσ' του λίγο break, σύζυγος, κυρία σύζυγε, γιατί έχει ένα πράγμα πολλά υπέρ του. Κάθε πρωί βλέπει την εκπομπή μας. Δεν βλέπεις πολλούς άντρες οι οποίοι να κάθονται και να βλέπουν την εκπομπή μας και να το παραδέχονται κιόλας. Φυσικά συνέβη και το εξής το Σαββατοκύριακο. Πήγαμε σε μια υπεραγορά και λέει η κυρία στο ταμείο, είναι φαν σου ο άντρας μου. Σε βλέπει κάθε μέρα. Της λέω, εσύ, εγώ δουλεύω, μου λέει. Και μόλι ο άντρας μου μετά ακούστηκε κάπως, λέει, να σου λέει η κυρία, είναι φάρος ο άντρας μου. Ναι. Λοιπόν, δώσ' του λίγο μπαμόντζε, γιατί έδωσε μας μια καλή μπάσα για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Είπα, είναι προβοκατόρικο μήνυμα. Με θυμώνεις, κόρη. Συγγνώμη, μου λες σχολίασέ το και μετά μου λες άλλα. Δεν γίνεται αυτό. Ή θα με αφήσει να το σχολιάσω ή δεν θα με αφήσει να το σχολιάσω. Γίνε ζέγκορε όπως έγινε και εγώ, γίνε αίσθητη. Θυμάσαι εγώ θυμώνω είναι... πάρα πολύ, γιατί δουλεύω καθημερινά με παιδιά με μαθησιακά προβλήματα και με γονείς και πραγματικά δεν είναι πράγματα αυτά για να γελάμε και να κοροϊδεύουμε. Είναι πολύ σοβαρά. Τα παιδιά αυτά στο σχολείο συναντούν πάρα πολλές δυσκολίες και ενώ έχουν το νοητικό δυναμικό να προχωρήσουν στη ζωή τους και ξέρουμε πολλούς ανθρώπους που έχουν προκόψει πάρα πολύ στη ζωή τους και έχουν γίνει φοβεροί επιστήμονες οι οποίοι είχαν μαθησιακές δυσκολίες, βλέπε Αϊνστάιν, βλέπε Λεωνάρντο Νταβίντσι, βλέπε ένα σωρό άλλους που έχουν πραγματικά γίνει πολύ σπουδαίοι άνθρωποι στον κόσμο και έχουμε μια κοινωνία μέσα στο στερεότυπο. Έχουμε μια κοινωνία που δεν βοηθάει αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες και τις δυνάμεις τους
Και με θυμώνει πάρα πολύ αυτό, γιατί ζω μέσα σε αυτά τα πράγματα και όταν τα βλέπω τα παιδιά αυτά, πραγματικά και εγώ πολλές φορές αισθάνομαι αδύναμη να μπορέσω να βοηθήσω, γιατί συναντώ σκόπελους μπροστά μου που είναι όλο αυτό το σύστημα το εκπαιδευτικό, το οποίο ξέρει μόνο α, β, γ και ότι λέει ο κανόνας. Δεν φεύγουμε από τους κανόνες. Συμπεπατημένοι, έτσι. Ναι, αυτό. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Τα παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες σε καμία περίπτωση δεν έχουν πρόβλημα νοητικού δυναμικού. Ανήκουν σε άλλες κατηγορίες αυτά τα παιδιά και μπορούν να μάθουν. Δεν είναι παιδιά που δεν μπορούν να μάθουν, μπορούν να μάθουν απλά με διαφορετικό τρόπο. Και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σκίτσο, το οποίο πολύ συχνά το βλέπω, που είναι διάφορου τύπου ζώα, μεγάλα, μικρά, πιο μικρά κτλ. Και προσπαθούν να χωρέσουν κάπου και λέμε, όπως δεν μπορούν αυτά να χωρέσουν κάπου. Γιατί άλλα μικρά χωράνε πιο εύκολα, άλλα είναι μεγάλα και δεν χωράνε. Σωστά. Έτσι και τα παιδιά δεν μπορούν όλα να μάθουν με τον ίδιο τρόπο. Δεν γίνεται. Ο καθένας μας διαφορετικά, με διαφορετικό τρόπο μαθαίνει, με διαφορετικές κλίσεις έχει, διαφορετικά ταλέντα έχει. Υπάρχουν τα παιδιά τα οποία, αν θέλεις, λόγω του ότι έχουν ένα καλύτερο εγγενές δυναμικό, μπορούν πιο εύκολα να προσαρμοστούν στις σχολικές απαιτήσεις. Αλλά από εκεί και πέρα. Υπάρχουν και άλλα παιδιά που θέλουν έναν διαφορετικό τρόπο να προσαρμοστούν στις σχολικές απαιτήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Σωστά. Σκέφτομαι το εξής τώρα. Εσύ θα το ξέρεις πολύ καλύτερα. Εννοείται τα ποσοστά παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Μπορείς να επικραστείς και να πεις ότι έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Και ένα υποερώτημα είναι ή μήπως απλά γίνονται οι διαγνώσεις πλέον. Κατά πολύ περισσότερο σε σχέση με πριν 10-20 χρόνια, επομένως βγαίνουν στην επιφάνεια παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Μιλάμε για ένα 10-15% παιδιών που έχουν δυσκολίες μάθησης. Από εκεί και πέρα πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στον τρόπο που γίνεται η διάγνωση. Μια σωστή διάγνωση, έχω πει και πριν, χρειάζεται πάρα πολύ εξειδίκευση, πολύ έτσι ενδελεχής αξιολόγηση όλων των πτυχών για να γίνει σωστά. Και σίγουρα χρειάζεται και μια διεπιστημονική ομάδα από πίσω, όπου ο κάθε ένας με το δικό του επιστημονική κατάρτιση να πει το δικό του τρόπο. Και ο ψυχολόγος από την ψυχολογική πλευρά, και ο ειδικός παιδαγωγός, και ο λογοθεραπευτής, και ο εργοθεραπευτής, και ο παιδοψυχίατρος, αν χρειάζεται. Χρειάζεται να έχει μια συνολική εκτίμηση του παιδιού για να ξέρουμε τι συμβαίνει στο παιδί μας. Okay. Και αν γίνεται αυτό που δεν βρίσκω λόγος για να μην γίνεται, σίγουρα τότε μπορούμε να μιλάμε για μαθησιακού τύπου δυσκολία. Το να βαφτίζουμε παιδιά χωρίς να ξέρουμε και χωρίς να έχουμε μελετήσει και διερευνήσει τι τους συμβαίνει, ότι έχουν μαθησιακές δυσκολίες, αυτό είναι λάθος. Είναι αυτό που σου είπα και εγώ, τη εκείνη τη σειρά που έβλεπα, που είναι εγγλέζικη σειρά. Και σειρά. Στο The Undateables, μια σειρά από το BBC 4. Mm. Αν δεν κάνω λάθος, το Channel 4. Channel 4. Okay. Αντί να λέει άτομα με αυτισμό ή άτομα με σύνδρομο Down, έλεγε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, το οποίο μου φάνηκε άσχημο, γιατί χρησιμοποιούσε εκείνο τον όρο για να ελαφρύνει, ίσως για να μιλήσει πιο politically correct, αλλά στην ουσία δίνει μια λαθασμένη γνώση, γιατί άλλο πράγμα η μαθησιακή δυσκολία, όπως είπε πολύ ξεκαθαρή Αριστονίκη, και άλλο πράγμα η νοητική καθυστέρηση, άλλο πράγμα συγκεκριμένα σύνδρομα το οποίο έχει διαγνωστεί ένα παιδί, άλλο πράγμα μια διάγνωση στο φάσμα του αυτισμού και εντελώς άλλο πράγμα η μαθησιακή δυσκολία. Και όπως μας είπε προηγουμένως, υπάρχουν άνθρωποι πάρα πολύ γνωστοί για τα όσα έχουν προσφέρει στην τέχνη και στην επιστήμη. Ανέφερε δύο πολύ γνωστά ονόματα, τον Άλμπερτ Άινστάιν και τον Λεωνάρντο ντα Βίντσι, οι οποίοι είχαν μαθησιακή δυσκολία. Δεν σημαίνει ότι είσαι βλάκας άμα έχεις μαθησιακή δυσκολία, ούτε σημαίνει ότι είσαι καθυστερημένος. Το λέω τους όρους για να το ξεκαθαρίσω. Ούτε έχεις κάποιο θέμα με χαμηλή νοημοσύνη. Έχεις γεννηθεί έτσι. Και ο εγκέφαλος σου λειτουργεί με ένα διαφορετικό τρόπο από ότι ο μέσος ανθρώπινος εγκέφαλος. Δεν είσαι βλάκας. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Ο κύριος Κώστας στη γραμμή. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Ειδικά για τη δυσλεξία. Φανταστείτε πριν 28 χρόνια που έκανα αγώνα και μέχρι το παιδί μου το πήρα στην Ελλάδα σε ειδικό γιατρών. Τον κύριο Μποσιδάκη, sorry που το λέω το όνομα του. Είναι αναπτυξιολόγος το παιδί, ο γιατρός αυτός, τι παιδιά του αναπτυξιολόγος. Είναι ειδικός για δυσλεξία. Και μου το έδωσε ένας καθηγητής ιδιωτικής σχολής
που πήγαινε το παιδί μου για να μάθει αγγλικά. Και λέει, τα στοιχεία, λέει, αυτά δεν είναι φυσιολογικά, είναι, έχει δυσκολία στη μάθηση. Άρα ο εκπαιδευτικός που του έκανε αγγλικά ιδιαίτερα, ναι, το έκανε ανακαλύψε. Όχι στο σχολείο, το έκανε το απόγευμα να το μάθει αγγλικά. Σας είπε ο εκπαιδευτικός, εντοπίζω εγώ ως εκπαιδευτικός, ότι το παιδί έχει κάποιες δυσκολίες στη μάθηση που μου φαίνεται ότι δεν είναι ότι δεν διαβάζει, απλώς είναι κάποιες δυσκολίες που έχει, και σας είπε τότε πριν 24 χρόνια να πάτε σε κάποιον ειδικό στην Ελλάδα για να κάνει τη διάγνωση. Μάλιστα. Τώρα έχουμε και στην Κύπρο πολλούς ειδικούς που κάνουν τη διάγνωση. Ναι, αλλά... Και ένα λεπτό να σας διακόψω, χρόνια. Επειδή με ρωτάει κόσμος στα μηνύματα, αν υπάρχει στη Λεμεσό, αν υπάρχει στη Λευκοσία, αν υπάρχει στην Πάφο, μας είπε η Αριστονίκη προηγουμένως ότι οι ειδικοί σχολικοί ψυχολόγοι, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι, είναι εκπαιδευμένοι στο να κάνουν αυτά τα τεστ, οι ειδικοί παιδαγωγοί ή λογοπαθολόγοι ή άλλων ειδικοτήτων, μπορούν να κάνουν αυτά τα τεστ. Συνεχίστε. Άρα και στην Κύπρο πλέον μπορούν να γίνουν τα τεστ. Ναι. Μάλιστα. Πριν 28 χρόνια, όταν το πήρα στο ιδιωτική σχολή να μάθει αγγλικά το παιδί μου, ο καθηγητής αυτός ήταν της Αμερικής και έκανε και ένα κόρς για δυσλεξία. Και είχε γνώση του θέματος. Άφηγε το παιδί μου να γράφει, να κάνει τι θέλει, να ζωγραφίζει. Και όταν ζωγράφιζε μοντέλα αυτοκινήτο, μοτόρο, σπίτια, αρχιτεκτονικά σχέδια, έμεινε έξαμβος. Αλλά το Β μπορεί να γράψει Θ, άλλο χάρη. Και γι' αυτόν λέει, έχει πρόβλημα το παιδί σου. Και λέει, ο μόνος που μπορεί να το μας το πιστοποιήσει είναι αυτός που ξέρω στην Ελλάδα. Τι έγινε μετά τη διάγνωση, όταν πήγατε σε αυτόν τον ειδικό που αναφέρατε στην Αθήνα και σας έδωσε τη διάγνωση, το παιδί σας είχε δυσλεξία, αν έχει δυσλεξία. Τι κάνατε, τι κινήσεις κάνατε μετά? Έδωκε μου φυλάδια ο καθηγητής στην Ελλάδα. Ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, υποθέτω. Ναι, μάλιστα. Και έφερα στα σχολεία. Και όταν σε 6 μήνες πήγα να δω τι γίνεται, τα φυλάδια όπως τα έρωσα ήταν εκεί και ούτε τα είδα, ούτε μας αναγνωρίζει. Δηλαδή τότε, 28 χρόνια πριν, δεν σας έδωσα σημασία. Πώς, οι εκπαιδευτικοί στο δημόσια εκπαίδευση σας αγνώρισαν. Μας αγνώρισαν και τον αντίον εσπλαθήκαν και εναντίον μας. Όταν πήγε γυμνάσιο ο γιος μου, πήγα σε ένα γυμνασιάρχη και του είπα το πρόβλημα και μου λέει, εμείς το σχολείο μας είναι σχολείο για ειδικές. Ειδική είναι εκπαίδευση. Εκπαιδευτικός γυμνασιάρχης. Αυτό το παιδί μου τον απεθάρρυνε, ότι εμπελός, ότι ο νους του ελίος, ό,τι θέλεις πες, του είπας. Και την μέρα το παιδί μου λέει, έχω δυσλεξία. Προσπαθώ όσο μπορώ να το βελτιώσω. Πάντως, είναι πριν 28 χρόνια, ήταν τελείως ανίδεοι. Λοιπόν, επειδή πρέπει να κλείσουμε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Το παιδί σας σήμερα, αντιλαμβάνομαι ότι είναι ενήλικας. Είναι αγόρι, κορίτσι. Είναι 35 χρόνια. Μάλιστα. Πώς τα πάει τώρα με τη ζωή του, με τη δουλειά του, πώς είναι ως ενήλικας? Πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι. Πάρα πολύ καλά. Τι μήνυμα θέλετε να δώσετε εσείς ως βετεράνος πατέρας παιδιού με δυσλεξία στους νέους γονείς που ακούνε τώρα την εκπομπή και μπορεί να έχουν τρομοκρατηθεί κιόλας από όσα λέμε? Τι μήνυμα θέλετε να τους δώσετε? Να μην σταματήσουν να αγωνίζονται για τα παιδιά τους. Mm-hmm. Αυτό είναι το κυριότερο. Και είναι μέσα στα δικαιώματα τώρα των παιδιών. Να έχουν τους ειδικούς ψυχολόγους τους, να έχουν τους ειδικούς που είναι για αυτά τα θέματα και πρέπει να επιμορφώνονται και τακτικά οι εκπαιδευτικοί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Σαφώς πριν 28 χρόνια δεν υπήρχε ειδική εκπαίδευση. Έχουμε και την κυρία Νίκη, έτσι στα γρήγορα. Εν τω μεταξύ, ο κύριος που έστειλε το μήνυμα λέει: ακόμη ακούω λόγια, θα χρειαστώ ψυχοθεραπεία ζευγαριού. Κυρία Νίκη, καλημέρα. Καλημέρα.
Τι κάνετε, ε? Καλά είμαι, είμαι στο κρεβάτι του πόνο στο νοσοκομείο. Ω, περαστικά σας. Περαστικά. Ευχαριστώ. Πέστε μας. Κυρία Θεκλά, έζησα με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Είμαι βοηθός διευθυντρία ειδικής εκπαίδευσης για 21 χρόνια. Είμαστε στα... Κυρία Νίκη, κλείστε λίγο την τηλεόραση σας, γιατί και ακούγονται παρεμβολές. Εμπορούμε, είναι ακίνητη. Πέτουν να σου την κλείσω. Να σου καμιά νοσοκόμα, καμιά... Εμπειράζει, άστε το και να το βολέψουμε. Προσπάθα να μην ακούεις την τηλεόραση, γιατί... Εντάξει, να κλείσω το φτύμπ. Μην την ακούεις, γιατί η τηλεόραση αργεί. Ναι. Κοίτα, κυρία Θέκλα. Το πρόβλημα με αυτά τα παιδιά είναι ότι γίνεται ένταξη σωμάτωση στα κανονικά σχολεία, αλλά δυστυχώς μετά όταν τελειώσουν για το λύκειο δεν έχουν χώρους υποδοχής αυτών των παιδιών. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας ειδικός χώρος στην Κύπρο, ένα ΓΕΠ, όπου μπορούν τα παιδιά τούτα να φοιτήσουν. Άρα, εσείς... Άρα τούτα τα παιδιά μένουν μόνα τους είτε στα σπίτια τους κλεισμένα ή αυτοί που έχουν κοινωνικοποιηθεί. Εντάξει, κυρία Νίκη, σήμερα δεν μιλάμε για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες ή με για τα παιδιά με νοητική αναπηρία. Μιλάμε για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Ναι, είναι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες το πιο δύσκολο. Διότι τούτα τα παιδιά κατανοούν την κατάστασή τους με αποτέλεσμα να παθαίνουν είτε ψυχολογικά προβλήματα είτε να μην ξέρουν πού να πάνε να αποταθούν ώστε να μην βρίσκονται στην απομόνωση. Εσείς μιλάτε για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και μετά. Και μετά. Ότι δεν υπάρχει πρόνοια, ότι δηλαδή η ειδική εκπαίδευση σταματά μέχρι το γυμνάσιο. Ναι. Όταν ήμουν στην Αθήνα, υπήρχαν τούτοι χώροι υποδοχής. Εντάξει, κυρία Νίκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχετε δίκιο ότι δεν υπάρχει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τουλάχιστον μια σχολή ή ένα ίδρυμα το οποίο να αναφέρεται αποκλειστικά σε άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Να σας απαντήσει και η Αριστονίκη. Υπάρχει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε πάρα πολλά πανεπιστήμια και εδώ στην Κύπρο και τα ιδιωτικά αλλά και τα κρατικά μας πανεπιστήμια. Ειδική έτσι, μνήμα στους εκπαιδευτικούς, στους ακαδημαϊκούς, ότι όταν υπάρχουν παιδιά με δυσκολίες μάθησης να υπάρχει μια. Διαφορετικού τύπου, διαφοροποιημένη διδασκαλία του μαθήματος και να δίνονται πρόσθετη βοήθεια σε αυτά τα παιδιά. Πρόσθετος χρόνος στην εξέταση στην ουσία. Και μάλιστα μας στέλνουν και με τα διάφορα χαρτιά τους όπου ξέρουμε ότι ο τάδε φοιτητής έχει το τάδε θέμα και προσπαθούν ο κάθε εκπαιδευτικός με τον τρόπο του, με τις γνώσεις του να βοηθήσει αυτά τα παιδιά. Ναι, όμως... Υπάρχει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και μάλιστα υπάρχουν και πανεπιστήμια και στο εξωτερικό που ο σύμβουλος αναλαμβάνει αυτόν τον ρόλο, όπου όταν τα παιδιά έχουν είτε δυσλεξία που συνηθίζεται να γίνεται η προφορική αξιολόγηση, όταν τους ενημερώσεις έγκαιρα και τα λοιπά, υπάρχουν όλες αυτές οι πρόνοιες. Δεν χάνονται αυτά τα παιδιά. Νομίζω ότι πετσοκόβονται πιο πολύ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρά στην τριτοβάθμια. Δηλαδή, εμένα η εμπειρία μου είναι ότι στην τριτοβάθμια βρίσκουν το δρόμο τους. Γιατί πλέον διαλέγουν το αντικείμενο που τους αρέσει, που είναι η κλίση τους, που είναι το ταλέντο τους. Και εκεί βρίσκουν το δρόμο τους. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι το πρόβλημα που πρέπει να περάσει από τη μέγενη όλων του συστήματος. Μιλάς για γυμνάσιο, λύκειο ή τεχνική σχολή. Ακριβώς. Και να τα βγάλεις πέρα με όλους αυτούς τους διαφορετικούς εκπαιδευτικούς που ο καθένας έχει τη δική του φιλοσοφία και τη δική του αξιολόγηση. Γνωρίζω εμπειρικά, γιατί έχω εργαστεί, ότι υπάρχει το ειδικό σχολείο Λευκωσίας, ειδικό γυμνάσιο, το οποίο έχει όλες τις τάξεις της μέσης εκπαίδευσης. Το οποίο όμως είναι σε αυτό το ειδικό σχολείο υπάρχουν μαθητές, και μαθητές που έχουν μαθησιακές δυσκολίες, και μαθητές που έχουν έντονη παραβατικότητα. Τώρα μιλάμε ότι είχα παραιτηθεί από την ειδική εκπαίδευση του 2004. Λέω τα πράγματα που ήξερα πριν 15 χρόνια. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει στο ειδικό σχολείο Λευκωσίας. Και παιδιά με διάφορες άλλες διαγνώσεις ή με νοητική καθυστέρηση κλπ. Και εκεί
μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον υπήρχαν ειδικοί εκπαιδευτικοί που ασχολούνταν. Αλλά ήταν ένα σχολείο τότε, δεν ξέρω τώρα, ένα σχολείο σε όλη την Κύπρο. Εδώ μιλάμε για παιδιά τα οποία δεν έχουν πρόβλημα νοητικού δυναμικού και μπορούν να ενταχθούν ανετότατα σε κανονικές τάξεις και με δικούς τρόπους και με διαφοροποιημένη διδασκαλία να παρακολουθήσουν κανονικότατα και να παίρνουν κανονικούς βαθμούς. Άρα η Αριστονίκη μας διαχωρίζει για ακόμη μια φορά ότι είναι άλλο πράγμα τα παιδιά με νοητικές αναπηρίες ή όπως λέγονται διαφορετικά παιδιά με ειδικές ανάγκες, είναι άλλο πράγμα από τις μαθησιακές δυσκολίες. Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες δεν έχουν ούτε διανοητική καθυστέρηση, ούτε διανοητική αναπηρία, ούτε έχουν κάποιο σύνδρομο και μπορούν να μάθουν. Και μπορούν να μάθουν. Με ένα διαφορετικό τρόπο. Η εξυπνάδα τους είναι διαφορετική από τη δική μας, αλλά την έχουν. Ναι, θα πούμε λίγο, επειδή ξεκινήσαμε να λέμε τους ορισμούς και τα. Ναι, έχει πάρα πολλά μηνύματα. Θέλεις να σε αφήσω να κάνεις. Να πω έτσι λίγα πράγματα για να δώσουμε. Εμάζεψε λίγο και τα τηλέφωνα χτυπάνε συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στο να πούμε. Όσον αφορά, υπάρχουν παιδιά λοιπόν που έχουν πρόβλημα όσον αφορά το διάβασμα. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουν μία φτωχή αναγνωστική ικανότητα, δεν μπορούν να κατανοήσουν τι διαβάζουν, συχίζουν τα γράμματα ή τα αντίστροφα, δυσκολία να αναγνωρίσουν τα μικρά από τα μεγάλα γράμματα ή να προφέρουν λέξεις. Αυτή είναι η κατηγορία των παιδιών που έχουν πρόβλημα με το διάβασμα. Υπάρχει μετά κατηγορία παιδιών που έχει πρόβλημα με το γράψιμο. Δηλαδή, δυσκολία στο να γράφουν ιδέες και να οργανώνουν τις σκέψεις τους, να παράγουν λόγο, δυσκολία να γράφουν γενικότερα ή παραλείπουν γράμματα. Mm-hmm. Μετά, υπάρχει μια άλλη μεγάλη κατηγορία που είναι τα παιδιά που δυσκολεύονται στα μαθηματικά. Δυσαριθμισία. Ναι. Δηλαδή, είναι μαθηματικές έννοιες και ορολογία, τα σύμβολα, η αντιστροφή των αριθμών και η έννοια του χρόνου και όταν υπάρχει πρόβλημα στα μαθηματικά να αντιληφθούν τι λέει το πρόβλημα, τι τους ζητάει η άσκηση να κάνουν. Μετά, υπάρχει τα παιδιά που έχουν πρόβλημα στην ακουστική ικανότητα, δεν έχουν κόφωση, αυτή είναι άλλη κατηγορία. Είναι δηλαδή αυτά τα παιδιά που επειδή ακριβώς δεν συγκεντρώνονται δεχομένως καλά. Να πούμε ότι η μεγάλη κατηγορία του διαταραχής ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητα δεν συμπεριλαμβάνεται στις μαθησιακές δυσκολίες. Δεν είναι δηλαδή η μαθησιακή δυσκολία το ΔΕΠΗ. Που okay. Έχουμε κάνει ειδική εκπομπή αυτό για αυτό. Αυτό ξαναπέστω. Το ΔΕΠΗ δεν είναι μαθησιακή δυσκολία. Λοιπόν, μπορεί όμως να δημιουργήσει μαθησιακή δυσκολία. Υπάρχει δηλαδή συνοσηρότητα. Mm-hmm. Αυτό που λέμε ότι έχει ένα πρόβλημα και επειδή ακριβώς δεν μπορείς να εστιάσεις την προσοχή σου, δημιουργείται δεύτερο πρόβλημα. Ή μπορεί να έχεις παράλληλα δύο προβλήματα. Ακριβώς. Λοιπόν, ακουστική ικανότητα είναι. Παρανοούν αυτό που λέγεται μέσα στην τάξη. Επειδή υπάρχει φασαρία, δεν μπορούν να συγκεντρωθούν και να καταλάβουν τι ακριβώς λένε οι ήχοι. Δηλαδή, mm-hmm. Μιλάει ο δίπλανος τους, μιλάει από πίσω τους, μιλάνε διάφοροι, μιλάει και ο καθηγητής και δεν μπορούν. Δυσκολία στο να βάλουν στη σειρά είναι τους υπερευαίσθητοι στους ήχους και δεν μπορούν να διαχειριστούν τους ήχους ταυτόχρονα. Υπάρχουν τα παιδιά που έχουν γνωστικού τύπου προβλήματα. Δηλαδή, δεν μπορούν να μαθαίνουν εύκολα νέες δεξιότητες, δυσκολία να καταλαβαίνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα και γενικά οπτικοχωρικά έχουν πρόβλημα να προσανατολιστούν και να κατανοήσουν το γεγονός το οποίο περιγράφει ο καθηγητής εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Υπάρχουν τα πρόβλημα που έχουν τα παιδιά που έχουν πρόβλημα κινητικότητας, δηλαδή δεν συντονίζουν, δεν υπάρχει ρυθμός, δεν μπορούν να γράφουν, έχει πρόβλημα λεπτής κινητικότητας. Υπάρχουν τα παιδιά που έχουν θέμα μνήμης, δηλαδή δεν απομνημονεύουν εύκολα και αδυναμία να επαναλάβουν οδηγίες ή να κατανοήσουν αυτό που λέγεται και να το θυμηθούν. Και υπάρχουν και τα παιδιά που έχουν θέμα οργάνωσης, δηλαδή δεν ακολουθούν κανένα χρονολογιόγραμμα, έχουν θέμα οργάνωσης προσωπικών αντικειμένων, επιμέλειας και παιδιά που έχουν θέμα κοινωνικότητας και χάνονται μέσα σε αυτό. Όλα αυτά που είπαμε συνιστούν προβλήματα, το καθένα ξεχωριστό από μόνο του, παιδιών που έχουν κάποιο τύπου μαθησιακή δυσκολία. Και μπορεί να συνυπάρχουν και κάποια από αυτά, εννοείται φαντάζομαι. Μπορεί, αλλά συνήθως μπορεί, ας πούμε, ανήκουν. Τα έχω πει μαζικά για να κατανοηθεί το τι ακριβώς εννοούμε παιδί με μαθησιακή δυσκολία. Mm-hmm. Τώρα, για το κάθε τι γίνεται στοχευμένη εκπαίδευση, υπάρχει τρόπος μέσα από στρατηγικές, είτε γνωστικές είτε μεταγνωστικές. Και εκπαιδευτικούς μιλάς. Ναι, για να βοηθήσεις αυτά τα παιδιά
να μειωθεί αυτό το πρόβλημα, δηλαδή να κάνουμε συμπτωματική θεραπεία, δηλαδή παίρνουμε το σύμπτωμα της φτωχής αναγνωστικής ικανότητας και λέμε πώς μπορούμε αυτό το σύμπτωμα να το βοηθήσουμε το παιδί μέσα από στρατηγικές, μέσα από ασκήσεις, ώστε να το λύσει το πρόβλημα του όσο γίνεται και να μπορέσει να ενταχθεί στη σχολική τάξη και να παρακολουθήσει το μάθημα όπως όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Κάνεις λοιπόν στοχευμένη διδασκαλία και με πάρα πολύ έτσι, με πολλούς τρόπους που υπάρχουν άπειρη βιβλιογραφία, άπειρη γνώση πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, μπορεί κανείς να βοηθήσει αυτά τα παιδιά να παρακολουθήσουν και να γίνουν σαν μαθητές, να βγάλουν το σχολείο κανονικότατα, να πάρουν και καλούς βαθμούς και να πάνε και στο πανεπιστήμιο και να διαπρέψουν κιόλα στο πανεπιστήμιο. Ήρθε μόλις ένα μήνυμα από την Έλενα τη Γιάνγκου. Έλενα Γιάνγκου είναι η κόρη της κυρίας Σούλας Λιψού Γιάνγκου που είχαμε φιλοξενήσει τις τελευταίες μέρες, η οποία είναι καθηγήτρια Αγγλικών. Έχει δικό της Ινστιτούτο που διδάσκει Αγγλικά. Λέει: τέλειο θέμα σήμερα. Είναι κάτι που με απασχολεί έντονα, διότι όλο και περισσότερα παιδιά έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Είναι πολύ βασικό οι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν, ώστε να αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά με αγάπη και υπομονή. Δεν είναι άτακτοι ή αδιάφοροι. Απλά δεν έχουν τους ρυθμούς που αναμένει κάποιος δάσκαλος. Mm-hmm. Αυτά τα παιδιά έχουν ίδια δικαιώματα με όλα τα άλλα. Πάντως, εκπείρας είναι κάτι που σιγά σιγά ξεπερνιέται και μπορούν να πετύχουν στη ζωή με πίστη και δουλειά συστηματική. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί το λέει μία εκπαιδευτικός που διδάσκει Αγγλικά. Και επίσης η φίλη μου η Μαρία Ευλασίου που διδάσκει στη Λεμεσό Αγγλικά, πολλές φορές μου έχει πει ότι μαθητές που θεωρούνταν ότι δεν θα μπορούσαν να τα καταφέρουν με πίστη και υπομονή, με αγάπη και υπομονή και εφαρμόζοντας πρακτικές τέτοιες, βοηθήθηκαν. Και μάλιστα δεν ξέρω αν θυμάσαι όταν είχαμε πάει μαζί σε ένα συνέδριο σχολικής ψυχολογίας στην Αθήνα που είχαμε... Το 2015. Και είχαμε δει αρκετές έτσι ομιλίες πάνω σε αυτό το θέμα και υπήρχε μια κυρία η οποία ήταν καθηγήτρια ξένων γλωσσών η οποία μας είπε και ποιες ξένες γλώσσες δυσκολεύονται περισσότερο τα παιδιά, ας πούμε, με δυσλεξία να τις παρακολουθήσουν γιατί είναι δύσκολες. Ενώ λοιπόν μπορεί στα γερμανικά ή στα γαλλικά, που τα γαλλικά και τα γερμανικά είναι πολύ δύσκολες και στα ρώσικα να δυσκολεύονται, στα αγγλικά ας πούμε να μην δυσκολεύονται. Πάντως εγώ γνωρίζω πολλούς καθηγητές και καθηγήτρες Αγγλικών οι οποίοι είναι πολύ εμπνευσμένοι άνθρωποι, έχουν σαφώς ανθρωπιστική παιδεία και όλοι μας θυμόμαστε ποιος μας έμαθε Αγγλικά. Σίγουρα. Ναι, λοιπόν, έχει πάρα πολλά μηνύματα. Πάμε. Λέει ένα μήνυμα το οποίο θα το διαβάσω αν και δεν ξέρω αν χρήζει σχολιασμού. Γιατί αφού οι καθηγητές κάθονται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, έχουν μέρα παραμέρα οι μαθητές εξετάσεις και δεν τους δίνουν περισσότερο χρόνο να διαβάζουν. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να σχολιάσουμε. Έτσι είναι οι κανονισμοί του Υπουργείου. Και εσύ ως ψυχολόγος νομίζω συμφωνείς ότι καλύτερα να έχουν περισσότερες μέρες τα παιδιά για να προετοιμαστούν. Φυσικά, γιατί αυτό τώρα που έγινε τώρα αυτή η αλλαγή, που όσα παιδιά μένουμε τα εξεταστέα, κάθονται για εξετάσεις μετά από μία-δύο εβδομάδες ξανά, πώς μπορούν να καλύψουν την ύλη αυτή. Ένα χρόνο δεν τα κατάφεραν και μέσα σε δύο εβδομάδες θα τα καταφέρουν. Είναι λίγο περίεργο αυτό που έγινε τώρα. Λέει επίσης, μου γράφει εδώ σκηνοθέτης, αρκετοί γονείς που έχουν πάρει τηλέφωνο είπαν το εξής. Να μην φοβούνται οι γονείς να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των παιδιών τους και να ψάξουν να μάθουν για να μπορέσουν να σταθούν δίπλα στα παιδιά τους και με τα παιδιά τους θα τα καταφέρουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς τους γονείς οι οποίοι παίρνετε τηλέφωνα πάνω στο κοντρόλ και στέλνετε μηνύματα ελπίδα. Μηνύματα συμπαράστασης προς τους άλλους γονείς και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Έρχεται ένα mail, λέει, το παιδί μου είναι πρώτη δημοτικού και αντιμετωπίζει με τρίου βαθμού μαθησιακές δυσκολίες. Το σχολείο δεν παρέχει ψυχολογική αξιολόγηση παρά μόνο σε σοβαρά περιστατικά. Το κόστος να πάει κάποιος στο παιδί του σε ιδιώτη ψυχολόγο είναι μεγάλο. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, από πού να πάρουν βοήθεια? Έχεις κάτι να τις πεις? Εντάξει, μπορούν να απευθυνθούν στις κρατικές υπηρεσίες και όσο μπορούν να ανταποκριθούν και αυτές με το φόρτο εργασίας που έχουν. Δηλαδή, υπάρχουν ψυχολόγοι στις υπηρεσίες του κράτους. Ειδικά στη Λευκωσία γνωρίζουμε ότι στο Μακάριο Νοσοκομείο Παιδών υπάρχουν ψυχολόγοι οι οποίοι μπορούν να εξετάσουν το παιδί. Άρα αυτό που σου λέει Αριστονίκη είναι εφόσον δεν μπορείς να πάρεις το παιδί σε ιδιώτη ψυχολόγο που είναι απολύτως κατανοητό, φρόντισε να πάρεις το παιδί σου στον κρατικό ψυχολόγο ή κρατικό παιδοψυχολόγο ή κρατικό παιδοψυχίατρο, αν είναι,
Όχι ότι ο παιδοψυχίατρος είναι ο κατάλληλος να κάνει αυτή τη διάγνωση, αλλά εφόσον δεν σου φέρνουν τον σχολικό ψυχολόγο από το σχολείο, και να σου δώσει ένα χαρτί, κάτι που να συστήνει στο σχολείο να έρθει ο ειδικός ψυχολόγος να αξιολογήσει. Να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. Έτσι ακριβώς. Και επίσης πρέπει να αυξηθούν οι αριθμοί των σχολικών εκπαιδευτικών ψυχολόγων. Εμένα είναι πάγια θέση μου ότι κάθε σχολείο θα έπρεπε να έχει το δικό του σχολικό εκπαιδευτικό ψυχολόγο. Αυτό κάθε το σχολείο. Λέμε από το 2000. Κάθε σχολείο. Γιατί δυστυχώς και οι συνάδελφοι, οι ειδικοί σχολικοί εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι που δουλεύουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου είναι ικανότατοι, αλλά έχουν πάρα πολλά περιστατικά να δουν. Να καλύψουν, ναι. Ένα άλλο μήνυμα. Ο ξάδερφός μου είναι στην πρώτη τάξη γυμνασίου. Διαβάζει με τη μητέρα του και η μητέρα του αντιλαμβάνεται ότι είναι έτοιμος για το διαγώνισμα και την εξέταση. Επίσης τον στέλνει και σε φροντιστήριο. Την επομένη μέρα όμως δεν θυμάται τίποτα και δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Η μητέρα του διερωτάται τι πρέπει να κάνει για να τον βοηθήσει. Δεν παίρνει στήριξη στο σχολείο, είναι πρώτη γυμνασίου. Στον οποιοδήποτε άλλον τομέα εκτός μαθημάτων είναι πανέξυπνος και εύστροφος και ζυζάνιο. Είναι μαθησιακή δυσκολία αυτό? Δεν μπορούμε από την τηλεόραση να κάνουμε διάγνωση για ένα παιδί. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να κάνει μια αξιολόγηση και αφού πρώτα γίνει αξιολόγηση του γνωστικού κομματιού και δούμε ότι δεν υπάρχει κάποια δυσκολία μάθησης, μετά θα δει τη δυσκολία τη συναισθηματική που μπορεί να υπάρχει στο παιδί, κάποιο άγχος, ας πούμε, να είναι αγχωμένο ή γενικότερα να έχει κάποιο συναισθηματικού τύπου δυσκολία, αυτοεκτίμησης ή είτε ανασφάλειας, που αυτό να συντείνει στο να γίνει αυτό. Ωστόσο, πρώτα γίνεται η αξιολόγηση του γνωστικού κομματιού, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Άρα και το παιδί από εκεί και αυτό πέρα πρέπει να να αξιολογηθεί από σχολικό εκπαιδευτικό ψυχολόγο, να δούμε αν υπάρχει θέμα μαθησιακής δυσκολίας ή όχι και στην περίπτωση που δεν υπάρχει, τότε να αξιολογηθεί το ψυχολογικό κομμάτι. Ακριβώς. Γιατί πολλές φορές μας είχε πει ο Γρηγόρης την τελευταία φορά που τον είχαμε, θα τον έχουμε και αύριο τον Γρηγόρη, την τελευταία φορά που τον είχαμε, μιλούσαμε για την κατάθλιψη. Μας είπε ότι πολλές φορές η κατάθλιψη μπορεί να μας προκαλέσει έκπτωση νοητικών γνωστικών δυνατοτήτων. Ναι, δεν ξεχνάω, και μνήμης. Ένα άλλο μήνυμα. Το παιδί μου στην προδημοτική, με τη βοήθεια της δασκάλας, εντοπίσαμε κάποιες δυσκολίες. Κάναμε παραπομπή στο Υπουργείο, αλλά δεν απάντησαν μέχρι τον Απρίλιο. Στο διάστημα που μεσολάβησε, τον πήρα σε ιδιωτικό κέντρο που όντως διαγνώστηκε το μαθησιακό πρόβλημα. Του κάνανε ειδικά μαθήματα που βοήθησαν το παιδί. Τον Απρίλιο, όταν ήρθαν από το Υπουργείο, μας είπαν ότι δεν αναγνωρίζουν τα ιδιωτικά κέντρα και ότι το μωρό δεν έχει τίποτα. Λυπάμαι για το κράτος μας, λέει η φίλη. Εντάξει, φυσικά να κάνω και λίγο το δικηγόρο του κράτους ή και λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Μπορεί αυτά τα μαθήματα που κάνανε στο ιδιωτικό κέντρο μέχρι να έρθει η ώρα που να αξιολογηθεί το παιδί, όντως να το έχουν βοηθήσει να καλύψει τα κενά που είχε. Κάποια ελλείμματα που είχε. Παίζει πολύ ρόλο να γίνει έγκαιρη παρέμβαση. Φυσικά. Εξαιρετικό. Το α και το μ. Ναι, έγκαιρη παρέμβαση. Λέει μια κυρία, ο γιος μου είναι τώρα τριτοετής φοιτητής πανεπιστήμιου με πάρα πολύ καλές επιδόσεις. Για να φτάσει μέχρι εδώ παραμερίσαμε την προσωπική μας ζωή, αλλά δίκαια πιστεύω, νιώθουμε περήφανοι γιατί μόνοι μας με τον σύζυγό μου δώσαμε τα πάντα χωρίς τη βοήθεια της εκπαίδευσης και του κράτους. Διαγνώστηκε με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής από ιδιωτικό κέντρο, με ΔΕΠ, όχι ΔΕΠ, με ΔΕΠ. Αδιαφορία πλήρης από τους δασκάλους, ίσως από άγνοια. Αν όμως δεν το βοηθούσαμε εμείς, ίσως να ανήκε σήμερα στην κατηγορία των παιδιών μου μιλάτε. Νομίζω ότι εφόσον ο γιος σας έχει διαγνωστεί με ΔΕΠ, ότι ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, αλλά είναι μια ιστορία επιτυχίας, ένα success story, το οποίο πιστώνεστε εσείς. Και ο λόγος που κάνουμε αυτή την εκπομπή σήμερα είναι και για να ευαισθητοποιηθούν οι γονείς, αλλά και να ενημερωθούν και οι εκπαιδευτικοί και να ευαισθητοποιηθούν, ώστε μαζί με τους γονείς και οι εκπαιδευτικοί και μαζί με τους ψυχολόγους και τους ειδικούς εκπαιδευτικούς να βοηθήσουν τα παιδιά. Ρωτάει κάποιος, υπάρχει περίπτωση κάποιος ενήλικας να διαγνωστεί με ΔΕΠΗ και αν ναι, αυτό είναι κάτι που το είχε ανέκαθεν και απλά δεν είχε γίνει έγκαιρη διάγνωση και πώς θα πρέπει να το διαχειριστεί? Έχουμε κάνει ειδική εκπομπή για το ΔΕΠΗ. Και το είχαμε πει, νομίζω. Το είχαμε πει. Ότι ναι, μπορεί να διαγνωστεί και επειδή σε προηγούμενες δεκαετίες δεν υπήρχαν τα εργαλεία, δεν υπήρχε η ενημέρωση, δεν υπήρχε όλη αυτή η πλειάδα των ειδικών
που τα τελευταία χρόνια έχουμε εδώ στην Κύπρο, μπορεί και να μην έγινε η σωστή και η έγκαιρη διάγνωση. Ωστόσο, τα στοιχεία μένουν και μπορεί κανείς, επισκέπτοντας έναν ψυχολόγο ειδικευμένο σε αυτό το κομμάτι, ακόμα και ψυχίατρο, να βοηθηθεί. Και να βρει το δρόμο. Ρωτάει, λέει μια κυρία, παρακαλώ δώστε άμεσες και πρακτικές λύσεις για παιδιά που έχουν πρόβλημα με τη μνήμη τους. Ασχοληθείτε με λύσεις. Κυρία μου, δεν κάνουμε ψυχοθεραπεία από την τηλεόραση, δεν κάνουμε ειδική εκπαίδευση από την τηλεόραση, κάνουμε ενημέρωση και ευαισθητοποίηση από την τηλεόραση. Αλίμονο, αν θα δίναμε πρακτικές λύσεις, μας εξηγεί τόση ώρα η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου ότι το κάθε παιδί είναι διαφορετικό, έχει τη δική του περίπτωση, τη δική του διάγνωση. Αν είναι δυνατόν, μας ζητάτε. Δεν καταλαβαίνω. Είδες, είπα, θα θυμώσω και θύμωσα τώρα. Δεν αντιλαμβάνεται κάποιος κόσμος, παιδί μου. Δεν γίνονται μαζικά τώρα διαγνώσεις και λύσεις. Και... Να κάνουμε και αύριο μια εκπομπή να λύσουμε το Κυπριακό, νομίζω. Είσαι. Αύριο θα κάνουμε μια εκπομπή να δώσουμε λύση για το Κυπριακό. Την κυρία Ελπίδα. Κυρία Ελπίδα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Έχω έναν εγγονό που είναι 9 χρονών. Είναι πανέξυπνος. Ελληνικά, ιστορία, αγγλικά, ξέρει φαρσί, σαν να γίνει του πανεπιστημίου. Όμως έχει πρόβλημα στα μαθηματικά. Ούτε πολλαπλασιασμούς ξέρει, ούτε πρόσθεσεις, αφαιρέσεις. Ώρα-ώρα βρίσκεται, ώρα-ώρα χανίδα. Εν τω μεταξύ, όταν η μάμμα του ήταν 3 μήνων έγκυος, επίσης έκαμε μια εξέταση στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής και της είπαν ότι θα είναι πανέξυπνος παντού, αλλά θα έχει δυσκολία στα μαθηματικά. Δεν έχει κανέναν κόλπο να κάνουμε να μάθει και τα μαθηματικά και να του φανούν χρήσιμα. Υπάρχει κανέναν κόλπο για την καταπολέμηση της δυσαρρυθμισίας? Ευχαριστούμε για την ερώτηση. Λοιπόν, καταρχήν αυτό που πρέπει να γίνει είναι να πάνε να εξετάσουν το παιδί, να γίνει αξιολόγηση. Να γίνει μια αξιολόγηση αν όντως έχει δυσαρρυθμισία. Να δούμε αν όντως υπάρχει κάποιο θέμα σε αυτό το κομμάτι που λέει και η τηλεθεάτριά μας. Και από εκεί και πέρα, εάν υπάρχει, θα πρέπει να απευθυνθούν στην κατάλληλη ομάδα των ειδικών, που αυτή θα παρτίζεται και από ειδικό ψυχολόγο και από ειδικό παιδαγωγό και από οποιονδήποτε άλλη ειδικότητα κριθεί μέσα από την αξιολόγηση που θα δοθεί στο παιδί, και μέσα από μια ολοκληρωμένη παρέμβαση θα αντιμετωπιστεί το άρα πρόβλημα. Άρα δεν έχει κόλπο, χρειάζεται ειδική εκπαίδευση από ειδικό εκπαιδευτικό. Πρωτού πάμε για διαφημίσεις, διαβάζω αυτό μια γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Πρέπει και οι γονείς να είναι ανοιχτοί στο θέμα μαθησιακής δυσκολίας. Όταν μου είπε η δασκάλα στην Τετάρτη Δημοτικού ότι πρέπει να παραπέμψουμε το παιδί μου για πιθανόν μαθησιακές δυσκολίες, εγώ ήμουν θετική. Έγιναν οι διαδικασίες και του δόθηκαν διευκολύνσεις, μια από αυτές και ο επιπλέον χρόνος στα γραπτά του. Mm-hmm. Σήμερα, ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, τα πηγαίνει πολύ καλά, χωρίς να ξεχωρίζει από τους άλλους. Αυτά τα παιδιά δεν σημαίνει ότι έχουν πρόβλημα, αυτά είναι να ακολουθούν κάτι που τους γεμίζει. Αυτό το είχες πει και εσύ, Αριστονίκη, προηγουμένως. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας και νομίζω πρέπει να κάνουμε αυτό το θέμα εκπομπή για να πούμε και άλλα κόλπα. και αύριο σημείωσε, λύνουμε το Κυπριακό. Επιστρέψαμε, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα εδώ. Προσπαθούν να μας μάθουν κόλπα από τον γκάλερι. Οι τεχνικοί όλοι θέλουν κόλπα, αλλά είπαμε δεν έχει κόλπα. Λένε αύριο θα έρθει ο Γρηγόρης να μας μάθει κόλπα. Άλλος κολπατζής. Λοιπόν, πάω στα μηνύματα. Καλημέρα σας και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Η κόρη μου είναι στην πρώτη τάξη του δημοτικού και έχω παρατηρήσει κάποιες δυσκολίες. Για παράδειγμα, γράφει τους αριθμούς ανάποδα και μπερδεύει τα γράμματα. Συνήθως το ταφ με το π. Μήπως έχουμε κάποιο θέμα που θέλει ψάξιμο ή είναι νωρίς ακόμα? Πρώτη δημοτικού. Προς το τέλος. Την τελειώνει. Όχι, δεν είναι νωρίς. Να το ψάξει. Υπάρχουν καθηγητές, λέει μια άλλη κυρία, που κάνουν στήριξη. Είναι ειδικευμένοι, αλλά όχι σε όλα τα γυμνάσια. Και εγώ έχω παιδί στη μονάδα, δυσκολεύτηκα μέχρι να βρω γυμνάσιο να έχει μονάδα. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο, χρονοβόρα διαδικασία. Ρώτα την ψυχολόγο εκεί, αγνωρίζει, γιατί τα παιδιά να μην παίρνουν. Τα παιδιά από τις μονάδες δεν παίρνουν κανονικό απολυτήριο και μόνο για παρακολούθηση είναι παιδιά δεύτερου Θεού αυτά.
Τώρα, νομίζω στις μονάδες δεν είναι τα παιδιά με αθησιακές δυσκολίες. Άρα, μιλάει θέματα για κάτι διαφορετικό, κυρία. Μέχρι ποια ηλικία ένα παιδί πρέπει να λέει καθαρά τα σύμφωνα σίγμα, δέλτα, βήτα και πώς επηρεάζει η υπερκινητικότητα του παιδιού? Δεν ανήκει στην κατηγορία ΔΕΠΗ, σύμφωνα με τεστ που έγινε, επειδή εγώ αγχώθηκα. Δεν είμαι ο λογοπαθολόγος για να μπορώ να το απαντήσω σε αυτό. Άρα, πρέπει να φέρουμε ένα λογοπαθολόγο για αυτό το θέμα. Ωραία πάσα. Μια άλλη κυρία λέει: συγχαρητήρια για το θέμα σας. Θέλω απλώς να αναφέρω ότι τα παιδιά με δυσλεξία είναι πανέξυπνα. Ο γιος μου τέλειωσε πανεπιστήμιο και μάστερ. Και συμφωνούμε μαζί σου, όπως είπαμε προηγουμένως. Κυρία Θέκλα, για τη μαθησιακή επίδοση των μαθητών, καθοριστικό ρόλο τελικά διαδραματίζει το γενετικό υλικό ή το περιβάλλον γύρω τους? Και τα δύο. Και τα δύο. Μια άλλη κυρία. Είμαι καθηγήτρια Αγγλικών. Α, ωραία. Και φέτος είχα παιδάκι της έκτης δημοτικού, το οποίο ήταν πανέξυπνο, είχε τεχνικές μάθησεις που ακόμα δεν είχε διδαχθεί και όμως έπρεπε συνεχώς να του λέω πού να γράψει. Για παράδειγμα, στο πρώτο μάθημα έγραψε στην πρώτη σελίδα του τετραδίου και στο δεύτερο στην τελευταία. Τα γράμματα του ήταν τερατουργήματα εντός αγωγικών. Δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί, να γράψει και ειδικά όταν τα άλλα παιδιά έκαναν φασαρία, δεν μπορούσε με τίποτα να δουλέψει. Mm-hmm. Η μητέρα του ζήτησε από το σχολείο να κάνει κάτι, αλλά της είπαν ότι πρέπει να παρακολουθήσουν πολύ καιρό το παιδί και δεν τον έχει το σχολείο και τους είπε ότι 6 χρόνια δεν είναι αρκετός χρόνος. 6 χρόνια δεν είναι αρκετός χρόνος. Η κυρία, η οποία είναι πάντα πόντια ομογενής, δεν μιλάει καλά ελληνικά, μου ζήτησε αν μπορούσα εγώ να παρέμβω, αλλά δυστυχώς πρόσφατα επέστρεψα στην Κύπρο και δεν ξέρω τι ισχύει εδώ. Μπορείτε να μου πείτε πώς να αντιδράσω σε άλλη περίπτωση ή αν ακόμα μπορώ να βοηθήσω αυτό το παιδάκι? Άλλη μια καθηγήτρια Αγγλικών που έχει εντοπίσει θέμα. Λέει, πήγε στο σχολείο και δεν πρέπει να το δούμε πολύ καιρό. Άρα είναι λίγος ο καιρός. Τι όχι, θα πρέπει να κληθεί το κλιμάκι από το Υπουργείο Παιδείας, που είναι η ειδική εκπαιδευτική υπηρεσία που κάνει αξιολογήσεις, και να αξιολογηθεί το παιδί για να δούμε μήπως υπάρχει μαθησιακή δυσκολία. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, μήπως της είπαν ότι, επειδή ακριβώς μας είπε ότι δεν μπορεί να συνεννοηθεί, μήπως της είπαν κάτι άλλο και το μετέφερε λάθος στην κοπέλα. Εγώ θα σου έλεγα, φίλη, δεν είναι κακό, εφόσον έχεις τόση ευαισθησία και μπράβο σου για τα παιδιά, να με την άδεια της μητέρας, φυσικά, να πήγαινε μια επίσκεψη στο σχολείο μαζί με τη μητέρα, να πηγαίνατε ένα πρωινό στο σχολείο και να συνεννοηθείτε. Μια άλλη κυρία λέει ότι θέλω να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό, μόλις υπόθηκε σχετικά με την ικανότητα προσαρμογής των παιδιών στο σχολείο. Εκτός από το πρόβλημα των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, που είναι το προφανές, και από την πείρα μου ως γονιός στα σχολεία γίνεται δουλειά από πολλούς εκπαιδευτικούς για να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά, υπάρχουν και τα παιδιά που είναι χαρισματικά και με τα οποία δεν ασχολείται κανένας. Mm. Στο σημείο που στο τέλος αυτά τα παιδιά βαριούνται και δεν αξιοποιούν την ικανότητα να μάθουν εύκολα. Τι θέλετε? Συμφωνώ. Και αυτό είναι άλλο θέμα. Να μας κάνει η χαρισματικότητα των παιδιών. Ναι, πραγματικά υπάρχει. Όντως είναι ο κακός συγγενής τα χαρισματικά παιδιά. Καθότι ενώ ασχολούμαστε με όλα τα υπόλοιπα, αυτά τα αφήνουμε στα πάντα. Στα σεμινάρια που θα κάνεις για εκπαιδευτικούς θα μιλήσεις και χαρισματικά παιδιά. Μόνο μέσα από τη διαφοροποιημένη διδασκαλία θα αναφερθώ και πώς μπορούμε να αναφερθούμε στα χαρισματικά παιδιά. Άλλη κυρία ρωτάει. Ρωτήστε παρακαλώ την δόκτωρα Αριστονίκη αν μπορεί να μας πει περισσότερα για το σύστημα Μοντεσόρι. Από ό,τι γνωρίζω, έχεις εκπαιδευτεί εσύ στο Μοντεσόρι. Έχω εκπαιδευτεί, ναι. Είναι ένας τρόπος διδασκαλίας όπου χρησιμοποιεί περισσότερο μεθόδους φυσικής, αφής κτλ. Και είναι πάρα πολύ ωραίες οι στρατηγικές και υπάρχει πάρα πολύ ωραίο υλικό για το πώς να μαθαίνει κανείς τα παιδιά μέσα από παιγνιώδη τρόπο και μέσα από τρόπο που μπορεί ήδη να ανακαλύπτουν τη μάθηση. Άρα εσύ το θεωρείς καλό σύστημα αυτό, στο οποίο πάρα πολύ καλό σύστημα. Λοιπόν, μια άλλη κυρία, γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν η μαθησιακή δυσκολία σε ένα παιδί μπορεί να είναι κληρονομική από τους γονείς του. Φυσικά και μπορεί. Μάλιστα. Μπορεί να είναι κληρονομική και είναι το πιο πιθανό να είναι και κληρονομική. Μπορεί να μην είναι ακριβώς από τους γονείς. Τα παιδιά παίρνουν από 7 γενιές. Μπορεί να είναι από προηγούμενες γενιές. Καλημέρα, Θέκλα μου. Θα ήθελα να ρωτήσω τα παιδιά που φεύγουν από το δημοτικό και ξεκινάνε το γυμνάσιο και έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Ποιος είναι κατάλληλος για να βοηθήσει το παιδί με τα μαθήματα του? Ένας καθηγητής απλά του φροντιστηρίου ή ειδικός παιδαγωγός? Ειδικός καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο το ειδικό μάθημα που κάνει το παιδί. Αυτό είναι το δύσκολο. Ότι από εκεί και πέρα, ανάλογα με τη μαθησιακή δυσκολία που έχει το παιδί, γιατί μπορεί να μην έχει, να έχει μια συγκεκριμένου τύπου μαθησιακή δυσκολία και να θέλει ένα συγκεκριμένου τύπου καθηγητή να τον εκπαιδεύσει. Θα πρέπει, ας πούμε, να βρει ένα φιλόλογο που έχει ειδικές γνώσεις το πώς να συμπεριφέρεται σε ένα παιδί με δυσκολία μάθησης στο γράψιμο ή στο διάβασμα. Ή ένα μαθηματικό, ο οποίος να έχει ειδικές γνώσεις το πώς να φέρεται σε παιδιά που έχουν δυσλεξία.
που υπάρχουν πάρα πολλή βιβλιογραφία για αυτό το θέμα. Και πώς να συμπεριφέρεται σε ένα παιδί που έχει δυσαρρυθμισία. Λοιπόν, μια εκπαιδευτικός, επειδή είναι πολλά τα μηνύματα που πρέπει να διαβάσω, στέλνει μια φωτογραφία που είναι γεμάτη, δύο φάκελοι, έξι φάκελοι γεμάτοι. Θέκλα, σε παρακαλώ, πες στους γονείς ότι δεν καθόμαστε καθόλου. Οι καθηγητές εξεταζόμενων μαθημάτων διορθώνουν. Πάντως και εμείς πιεζόμαστε από το Υπουργείο να διορθώσουμε και να βάλουμε βαθμούς. Θέλουμε πιο πολύ χρόνο και τα ιδιαίτερα των ανεξεταστών είναι πολύ πιεστικά σε μια εβδομάδα. Άρα συμφωνεί και εκπαιδευτικός. Άλλη ερώτηση. Είναι αλήθεια ότι το ΔΕΠΗ υπερδιαγνώσκεται? Γίνεται υπερδιάγνωση για ΔΕΠΗ? Υπάρχουν μερικές καραμελίτσες που έτσι γίνονται πλέον στις μέρες μας, αρκετά εύκολα διαγνώσεις. Από εκεί και πέρα θα πρέπει κανείς να συμβουλεύεται κέντρα ή εκπαιδευτικούς ή όχι ειδικούς, οι οποίοι να είναι πολύ πιστοποιημένοι στο κομμάτι αυτό και να βγάζουν μέσα από ένα μεσορία. Δεν μπορώ να δω εγώ ένα παιδί και να πω έχει ΔΕΠΗ με το που το είδα ή με το που πέρασε μια ώρα στο γραφείο μου. Δεν μπορώ. Όχι, χρειάζεται να είμαι ένας ψυχολόγος ή ένας ειδικός εκπαιδευτικός ή ένας παιδίατρος που να είμαι εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος για να δίνω τα ειδικά τεστ και να μπορώ να τα αναλύω τα ειδικά τεστ και να μπορώ να βγάλω διάγνωση. Άρα η υπερδιάγνωση συνήθως γίνεται από ανθρώπους που δεν είναι ειδικοί και ρίχνουν εκεί πέρα την καραμέλα. Και υπάρχουν και ενδείξεις. Δηλαδή κάποιο παιδί μπορεί να έχει κάποιες ενδείξεις. Δηλαδή να έχει 2-3 στοιχεία της κλίμακας για το ΔΕΠΗ και να μην μπορεί να διαγνωστεί με ΔΕΠΗ. Αλλά να έχει ενδείξεις. Μια άλλη κυρία λέει: έχω ένα παιδάκι δευτέρα τάξη δημοτικού και έχει από 2,5 χρονών που τον παίρνω παιδοψυχολόγους. Τον πήρα στο παιδονευρολογικό κέντρο και δεν έχει ΔΕΠΗ. Δεν μπορεί να καθίσει στην καρέκλα για τίποτε και κυρίως να γράψει και να διαβάσει ανάγνωση. Μπορώ να το χειριστώ με κάποια άλλη μέθοδο? Τι να κάνει αυτή η κυρία? Εντάξει, τώρα πήγαμε σε ειδική κατηγορία και μάλιστα είπαμε ότι το ΔΕΠΗ δεν ανήκει στις μαθησιακές δυσκολίες. Είμαστε λίγο εκτός θέματος. Ναι, ναι. Έχουμε κάνει ειδική εκπομπή για το ΔΕΠΗ και να μπορεί κανείς να τρέξει σε αυτή την εκπομπή. Έχουμε αναλύσει αρκετά πράγματα μέσα σε αυτή την εκπομπή που μπορεί κανείς να απαντήσει τα ερωτήματά του. Λοιπόν, καλημέρα σας. Είμαι ειδική εκπαιδευτικός και θα ήθελα να θίξω τον ελάχιστο χρόνο που προσφέρεται στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Πόση βοήθεια μπορεί να προσφέρει ένας εκπαιδευτικός σε ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες μέσα σε 2-45 λεπτά που το αναλογούν? Είναι αλήθεια αυτό? Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα μηνύματα τα οποία θα τα φυλάξουμε για να κάνουμε στο μέλλον, δεν ξέρω πότε. Καλά, να είμαστε εδώ. Να κάνουμε μέσα στον Ιούνιο άλλη μια εκπομπή για μαθησιακές δυσκολίες και να απαντήσουμε τα ερωτήματα και να ανοίξουμε και γραμμές να ακούσουμε. Ναι, γιατί δεν έχουμε μιλήσει και για το πώς μιλάμε στα ίδια τα παιδιά που έχουν μαθησιακή δυσκολία. Λοιπόν, απολογούμαστε στον κόσμο που δεν το βγάλαμε στο τηλέφωνο. Πήραμε πάνω από 250 τηλέφωνα στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε μόνο 1 ώρα και 20 λεπτά στη διάθεσή μας την εκπομπή. Έπρεπε να αναπτύξει η Αριστονίκη το θέμα της, το οποίο ανέπτυξε το μισό. Άρα κλείνει. Πότε είναι η επόμενη Πέμπτη που δεν έχουμε βρει θέμα? Μέσα στον Ιούνιο. Μέσα στον Ιούνιο θα γίνει το υπόλοιπο μισό της εκπομπής, που ελπίζω να τελειώσουμε, που είναι για το πώς. Πώς μιλάμε στα παιδιά που έχουμε εντοπίσει ή ανιχνεύσει είτε διαγνώσει ότι έχουν μαθησιακή δυσκολία για την ίδια τη μαθησιακή τους δυσκολία. Τέλειο. Άρα έχουμε κλείσει από τώρα, θα σου πω την ημερομηνία και θα βάλω κάτω από το βίντεο. Αριστονίκη, σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, ήσουν εξαιρετική. Αύριο θα έχουμε τον άλλο αγαπημένο μας. Καταλάβατε ότι εμείς έχουμε αδυναμίες. Εξήγησε μου το θέμα το αυριανό, σε παρακαλώ. Είναι ο Δόκτωρ Γρηγόρης Γρηγορίου, έτσι για να ξέρετε, ο Δόκτωρ Γρηγόρης Γρηγορίου και η Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, αφιλοκερδός, είναι επιστημονική σύμβουλη της εκπομπής. Γι' αυτό λέμε ο αγαπημένος μας, η αγαπημένη μας, γιατί εργάζονται χωρίς να παίρνουν χρήματα για να μας στηρίζουν επιστημονικά. Λοιπόν, αύριο θα μιλήσουμε για μια διαταραχή προσωπικότητας του γάμμα πλέγματος. Τη λεγόμενη αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας. Δηλαδή. Είναι η διαταραχή προσωπικότητας εκείνη, στην οποία το άτομο αποφεύγει να κοινωνικοποιείται επειδή έχει μέσα του. Θα μας τα πει ο Γρηγόρης καλύτερα από μένα αύριο, επειδή έχει μέσα του εμπεδωμένο το ότι δεν αξίζει αγάπη, δεν αξίζει σχέσεις κλπ. Είναι διαταραχή του γάμμα πλέγματος. Αμέσως μετά ακολουθεί το μεσημέρι και κάτι με την κυρία Μαρίνα Χατζικώστα, το όλα καλά μετά. Μείνετε στο Σίγμα. Γεια σας. Καλή σας μέρα.